Καλώς ήρθατε στους Βετεράνους. Είμαι ο Γιώργος. Είμαι ο Βαγγέλης. Και μαζί είμαστε η πιο δυνατή αθλητική παρέα, η οποία θα σας κρατήσει συντροφιά με το δικό της ξεχωριστό τρόπο. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και καμπανάκι. Και φυσικά κάντε follow τη σελίδα μας στο Instagram, Βετεράνοι μπορεί και όχι, το link της οποίας υπάρχει στο description. Σας ευχαριστούμε και μην ξεχνάτε να αγαπάτε τον αθλητισμό. Καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο των Βετεράνων. Είναι μεγάλη μας χαρά να έχουμε εδώ πέρα σαν πρώτο guest τον Αντρέα Ντόι, ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ταλέντα αυτή τη στιγμή στην Ακαδημία του Ολυμπιακού και ίσως και στην Ελλάδα. Να είστε καλά. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Καταρχάς να πούμε ότι εκτός από ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ο Αντρέας είναι και ένας πάρα πολύ καλός φίλος, τον οποίο τον γνώρισα εγώ προσωπικά πριν 3 χρόνια όταν πήγα στο Λύκειο. Αν και είχαμε και στο παρελθόν κάποιες μάχες εγώ με την Αντρέα, τις οποίες θα αναφερθούμε σε λίγο. Λοιπόν, καταρχάς, αυτό που θέλουμε από σένα είναι να μας πεις λίγο πώς ξεκίνησες να παίξεις ποδόσφαιρο, αυτό μας ενδιαφέρει. Ξεκίνησα στην ηλικία των 6 ετών. Στην αρχή ξεκίνησα για χόμπι βασικά, δεν το πήγαινα επαγγελματικά. Αλλά στη συνέχεια μου έλεγαν οι προπονητές μου ότι έχω πολλές δυνατότητες να ανταπεξέλθω και σε μεγαλύτερο επίπεδο. Και το πάλεψα, δούλεψα και έχω ανταμειφθεί μέχρι τώρα. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο με το που έπαιξε μπάλες, αυτό θέλω να κάνω στη ζωή μου. Ναι, ναι, ναι. Ναι, και από ποιο ομάδα ξεκίνησες να παίζεις? Ξεκίνησα από τον Ιάσονα στο Ήλιον. Ναι. Σε ηλικία 6 ετών είχα προπονητή τον κύριο Νίκο το Φούσκα. Αυτά. Σε βοήθησε αρκετά. Ναι, 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 ναι. Τι θέση είχες ξεκινήσει? Ξεκίνησα σαν δεκάρι, θυμάμαι, στον Ιάσονα. Και ύστερα έπαιζα αμυντικό χάφ, αλλά γενικά στον Ιάσονα έπαιζα όλες τις θέσεις, δηλαδή όπου είχε πρόβλημα η ομάδα. Ναι, έτσι, ένα πολυμηχάνημα, ο Αντρέας. Το παιδί για όλες τις δουλειές. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σου πω είναι να πούμε για εκείνα τα χρόνια πριν πάμε στον Ολυμπιακό. Θέλω να μου πεις αν θυμάσαι κάποια γκολ, κάποιες στιγμές από τότε που να σου έχουν μείνει χαραγμένες στη μνήμη. Και καλές και κακές. Θυμάμαι ένα γκολ που σου είχα βάλει εσένα, δεν μπορώ να το κρατήσω. Ξεκινάει με αυτό. Ξεκινάει με αυτό. Να πούμε για εκείνο τον γκολ ότι επειδή το θυμάμαι το παιχνίδι πώς είχε γίνει. Καταρχάς να πούμε ότι εγώ πήγα στον Ολυμπιακό Λιοσίων. Και τότε υπήρχε μεγάλη κόντρα ανάμεσα στις δύο ομάδες. Και ξεκινάει εκείνο το παιχνίδι και είμαστε μπροστά 2-0. Έχουμε ενθουσιαστεί, εγώ είμαι τροματοφύλακας. Και λέω, ωραία, λέω θα νικήσουμε επιτέλους τον Ιάσονα. Νομίζω ότι την προηγούμενη χρονιά πρέπει να είχαμε φάει 4. Λοιπόν, είχαμε χάσει 4-0. Δεν ήμουν τέρμα, να το πούμε γι' αυτό. Λοιπόν, και ενώ είμαστε μπροστά με 2-0, τότε εγώ, όντας μικρός, 5η δημοτικού ήμουνα, έπιανα την μπάλα με τα χέρια μου, την άφηνα κάτω, δεν την ξανάπιανα. Το κάνω 1, 2, 3. Μετά ο διαιτητής λέει έμεσο. Λέω, τι έμεσο, λέω, τι είναι αυτό. Δεν ήξερα ότι αυτό είναι παράβαση. Τέλος πάντων, σε εκείνη τη φάση είναι το 2-1 και ενώ πάμε προς το τέλος και λέω θα νικήσουμε, θα πέσω τον Αντρέα να πει τι έκανε, μην μιλάω μόνο εγώ. Πήρα την μπάλα από το κέντρο, επειδή είχα νεύρα γενικά με όλη την ομάδα σας. Εντάξει, να κάνω μια παρένθεση, η εθνική, το κασκόλ της εθνικής κατέρευσε όπως καταραίει και η εθνική μας ομάδα στο ποδόσφαιρο, δεν πειράζει. Θα αφήνουμε. Πήρα την μπάλα από το κέντρο επειδή γενικά είχα πολλά νεύρα και λέω εντάξει, ας πάρω την τελευταία φάση πάνω μου, γιατί είχα ρωτήσει το γιατί. Και είχε περίπου ένα λεπτό. Πήρα την μπάλα από το κέντρο, πέρασα 2-3 παίκτες. Βγήκα αντιμέτωπος με σένα και το. Οι 2-3 είναι όλη η ομάδα. Πέρασε πραγματικά πέρα από το κέντρο, πέρασε όλη την ομάδα μέχρι να φτάσει στα 4-5. Ήταν πραγματικά ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ. Και μετά η αντίδραση ήταν η δικιά μου να βάλω τα κλάματα και του Αντρέα να βγάζει την μπλούζα του. Τώρα που μιλάμε για ωραία γκολ που θυμάσαι, θες να μας μιλήσεις λίγο για τον γκολ εναντίον της Μπαρσελόνα. Δηλαδή. Παίρνεις την μπάλα, ωραία. Ναι. Τι σκέφτεσαι, λες θα τριπλάνε τους πάντες και θα βάλουν ένα εξαιρετικό πλασέ στη γωνία. Τι παίρνει το μυαλό σου την στιγμή πριν και μετά τον γκολ? Να σου πω την αλήθεια, μόλις πήρα την μπάλα, σκεφτόμουν να κάνω πάσα ή να γυρίσω από την άλλη για να τη δώσω στον αμυντικό. Αλλά κάνω ένα κοντρόλ κατεύθυνση και λέω τώρα βλέπω χώρο μπροστά μου. Και λέω εντάξει, γιατί να μην οδηγήσω. Οδηγάω την μπάλα, ξέρω εγώ, βρίσκω κι άλλο χώρο και τέλος πάντων μου ζητάει το center forward την μπάλα. Κάνει κίνηση στο χώρο, δεν τη δίνω, τραβάει έναν-δύο αμυντικούς. Και όλα τα άλλα. Ιστορία. Τα έχετε δει, ναι. Ναι, πραγματικά, αν μπορέσω να το βάλω αυτό το βίντεο να παίξει και όλα αυτά τον γκολ, είναι εντυπωσιακό το πώς παίρνει παραμάζωμα όλη την ομάδα της Μπαρτσελόνα. Προσπαθούν να τον κόψουν, δεν μπορούν. Βάζει τον γκολ και νομίζω ότι το πόσο ωραίο είναι τον γκολ φαίνεται και από την αντίδραση των παιχτών της Μπαρτσελόνα, οι οποίοι πραγματικά πιάνουν το κεφάλι και δεν πιστεύουν αυτό που βλέπουν. Είσαι δεξιής.
Ναι, το καλό μου πόδι είναι το δεξί. Και το βάζουμε το αριστερό. Με το αριστερό είναι καλά. Αυτά είναι. Δηλαδή, τι σκέφτηκες με το που βάλες τον goal, σκέφτηκες καλά. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκες ήταν. Δηλαδή, είπες τι έβαλα τώρα ο άνθρωπος. Δεν ήμουν ο εαυτός μου να σου πω. Μόλις το έβαλα, ξέρω εγώ, ήταν κάτι σαν να με σήκω στον αέρα τη διάθεσή μου και έτρεξα στον πάγκο. Ναι, ήταν με την αντίδρασή σου, δεν είναι απλώς. Τρέξατε όλοι μαζί στον πάγκο. Και πανηγύρισες με τον προπονητή, αν θυμάμαι. Ναι. Πραγματικά ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ. Και αφού πιάσαμε εκείνο το κομμάτι από τόσο νωρίς, θέλω να πεις από εκείνη τη μέρα τι θυμάσαι, τι σου έχει μείνει πιο πολύ πέρα από τον γκολ. Στον τουρνουά εννοείς. Και στον τουρνουά, αλλά κέρδισα το παιχνίδι με την Μπαρσελόνα. Γιατί όταν παίζει με την Μπαρσελόνα δεν παίζει κάθε μέρα. Εντάξει, σίγουρα πολύ καλή ομάδα της Μπαρτσελόνα, δηλαδή είχαν την κατοχή αλλά και εμείς ήμασταν πολύ καλά αμυντικά. Εκμεταλλευτήκαμε όλες τις φάσεις που είχαμε. Είχαν και οι παίκτες της Μπαρτσελόνα κάποιες φάσεις. Αλλά εντάξει, δεν τους αφήσαμε να μας απειλήσουν. Αλήθεια, επειδή ποτέ δεν έμαθα, το σκορ εκείνο του αγώνα ποιο ήταν? 4-1. 4-1. Είχαμε κερδίσει, ναι. 4-0. Έλα ρε, εντάξει, αυτό πάρα πολύ καλό. Με εκείνο το τουρνουά ποιες ομάδες είχατε παίξει? Είχαμε παίξει με την Μπαρτσελόνα, με τη Λέγκια Βαρσοβίας και με την μία ομάδα από τη Σλοβακία. Εντάξει. Πώς ήταν το αποτέλεσμα τουρνουά? Βγήκαμε δεύτερη. Δεύτερη. Άρα πέραση. Από κάποιον χάσατε? Ναι, από αυτή την ομάδα από τη Σλοβακία. Όχι, θα περιμένα να χάσατε. Εντάξει, αυτό είναι το ποδόσφαιρο πάντως. Καλά, ναι, σίγουρα. Μπορεί να εκεί στο μεγαθύριο και την άλλη μέρα να χάσει από τον οποιοδήποτε. Λοιπόν, και είπαμε για τον Ολυμπιακό, εντάξει, για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα, αλλά θέλω να μου πεις πώς προέκυψε να πας στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, ποιος σε είδε, ποιος σε βοήθησε στο να πας, πώς τα αποφάσισες κιόλας, γιατί πολλά παιδιά έχουν κάποιους οι οποίοι τους κοιτάνε, αλλά πάντα κάποιοι φοβούνται να κάνουν το επόμενο βήμα. Θυμάμαι, έπαιζα ένα παιχνίδι πάλι με εσάς. Και τέλος πάντων, δεν θυμάμαι πώς είχε έρθει το σκορ. Και απλά ήταν κάποιοι πατεράδες που τους ξέρω από την ομάδα του Ιάσονα και από την ομάδα του Ολυμπιακού Λιωσίων, όπως και ο πατέρας που μου είχες πει. Και τέλος πάντων, απλά μόλις τελειώνει το παιχνίδι, είχαν πει σε έναν παίκτη από τον Ολυμπιακό Λιωσίων, δεν θυμάμαι ποιον, και σε μένα ότι μας είχαν σημειώσει και ότι ύστερα θα μας φωνάξουν. Εγώ περίμενα αυτή τη μέρα, πέρασε θυμάμαι ένας χρόνος, 1,5. Και ύστερα με φώναξε να κάνω δοκιμαστικά στον Ολυμπιακό. Και όλα τα άλλα πήγα στο Ρέντι, έκανα την προπόνηση 1 μήνα περίπου και με δέχτηκαν. Πώς ήσουν τότε όταν πήγες? 15 ήμουν. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Ότι επειδή εγώ έτυχε να περάσω το Ρέντι και να πάρω μια κλειστή ματιά και ολυντικά ανατρίχιας, δηλαδή ανέβηκαν οι παλμοί μου, όχι λόγω ομάδας, βλέπεις αυτές τις εγκαταστάσεις που εγώ που έχω αγαπάω την μπαλά, δηλαδή λέω ζηλεύω όλα τα παιδιά που είναι εκεί μέσα. Δηλαδή, με το που πάτησε το πόδι σου και λες, εγώ θα προπονούμε σε ένα από τα καλύτερα, πώς να πω, προπονητικά κέντρα. Προπονητικά κέντρα, αν όχι της Ευρώπης, των Βαλκανίων σίγουρα. Δηλαδή, πώς αισθάνθηκες? Θυμάμαι τη μέρα που μου ανακοίνωσαν ότι θα πάω στον Ολυμπιακό. Ήμουνα στην πλατεία με τους φίλους μου και με τον Μερεντίτη. Και με παίρνει η μάνα μου τηλέφωνο και μου λέει ότι πήγαν από τα γραφεία και συμφώνησαν σε όλα με τον Ολυμπιακό και ότι από τη Δευτέρα θα ξεκινήσω προπονήσεις με την ΚΑΠΑ 15 του Ολυμπιακού. Ωραία, και θέλω να μου πεις λοιπόν τα συναισθήματα του μικρού Ανδρέα όταν τον πήραν τηλέφωνο να του πούνε ότι πρώτον θέλω να πεις τα συναισθήματα όταν σου είπαν ότι σε κοιτάνε από τον Ολυμπιακό και θέλω να πας να κάνεις δοκιμαστικά όταν σε πήραν τηλέφωνο και μετά όταν σου είπε η μητέρα σου ότι Ανδρέα μου, τη Δευτέρα θα πάω να κάνω προπόνηση. Είσαι παίκτης του Ολυμπιακού. Ναι. Πώς αισθάνθηκες? Εντάξει, όταν έμαθα ότι με έβαλα στο μπλοκάκι του, εντάξει, σίγουρα ήμουν χαρούμενος. Το πρώτο ήταν αυτό. Και σίγουρα περίμενα τη στιγμή για να με φωνάξουν. Εντάξει, σίγουρα θέλει υπομονή. Καλά, ναι, σίγουρα. Και όταν με πήρε η μάνα μου τηλέφωνο, δηλαδή θυμάμαι πέταγα. Το έλεγα, θυμάμαι σε όλους. Ήταν κάτι παππούδες, θυμάμαι στα παγκάκια, έλεγα πήγα στον Ολυμπιακό. Άστα να βάλω. Καλά, νομίζω ότι οποιοδήποτε θα το έκανε αυτό. Εντάξει, φαντάζομαι ότι είσαι και Ολυμπιακός. Καλά, ναι, από εντάξει, μικρό παιδί. Ναι, γιατί έχω ακούσει από πολλά παιδιά ότι ήμουν άλλη ομάδα, αλλά πήγα σε ακαδημίες αυτινής και την αγάπησα. Και δεν μπορώ να μείνω Ολυμπιακός. Ναι, κατάλαβα. Ναι, πολλά παιδιά. Λοιπόν, και θέλω να μου πει. Την πρώτη σου εμπειρία από την προπόνηση του Ολυμπιακού. Δηλαδή, όταν πήγες, το πρώτο πράγμα που είδες. Σίγουρα ήταν άλλος ο ρυθμός. Στην αρχή, να σου πω την αλήθεια, δυσκολεύτηκα. Γιατί έπρεπε να βρω πρώτα τα πατήματά μου. Γιατί ήταν και άλλα παιδιά στην Ακαδημία που ήταν από την ΚΑΠΑ 10 και είχαν άλλο ρυθμό.
Και τέλος πάντων στην αρχή λίγο δυσκολεύτηκα, αλλά μετά μπήκα στο δρόμο μου και το βρήκα. Και δηλαδή, συγγνώμη, τι διαφορετικό έχει η προπόνηση των ΠΑΕ με μια ομάδα σαν τον Ιάσονα παράδειγμα, η οποία έχει και καλές ακαδημίες. Δηλαδή, αν παρατηρήσει όποιος παρακολουθεί, ο Ιάσονας έχει μοιράσει πάρα πολλά παιδιά σε ΠΑΕ από ΑΕΚ, Ολυμπιακό κτλ. Δηλαδή, δεν είναι ότι είναι μια ακαδημία της πλάκας. Και εδώ πέρα, να μου επιτρέψει να κάνω την εξής παρένθεση, να πω ότι κι άλλο ένα παιδί από το σχολείο μας, που είναι στην πρώτη ηλικία, ο Μάρκος Παθάρης, στο από τον Ιάσονα ξεκίνησε. Και πήγε στο Παναθηναϊκό, όπως και ο Πέτρος ο Κυριτσιάς, έπεσε από τον Ιάσονα ξεκίνησε και τώρα πάει στην ΑΕΚ. Θα πούμε για αυτούς τους δύο σε λίγο. Έχω ετοιμάσει κάποιες ερωτήσεις. Αλλά ναι, εγώ αυτό θα πω ποια διαφορά παρατηρήσει την προπόνηση. Εντάξει, σίγουρα είναι πιο πειθαρχημένα. Δεν είναι όπως την αεραστεχνική ομάδα που έρχεσαι ό,τι ώρα θες. Ναι. Δηλαδή σου λένε ότι 4.30 πρέπει να είσαι εκεί, 4.20 πρέπει να είσαι εκεί εσύ, 10 λεπτά πριν. Εντάξει, άλλη προπόνηση σίγουρα, τεχνικά και ατομικά και δηλαδή σαν σύνολο. Ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω, είναι ότι είχες συνηθίσει εσύ να είσαι τόσα χρόνια πρωταγωνιστής σε μια ομάδα, έστω και μικρό δυνατοτήτων όπως ο Ιάσονας. Και ήσουν το πρώτο βιολί. Έπαιρνε την μπάλα και έκανε κουμάντο εσύ στο παιχνίδι. Φαντάζομαι όταν πήγε στον Ολυμπιακό. Αυτό άλλαξε. Δεν μπορεί από την πρώτη στιγμή να είσαι αυτός που ελέγχει όλο το μάτς. Πώς ήταν αυτή η μετάβαση, πώς ένιωσες? Παρόλο που από ό,τι έχω παρατηρήσει, πάλι αυτή τη θέση έχεις καταφέρει να έχεις στον Ολυμπιακό, που είναι κάτι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, είναι το έχεις μέσα σου να ελέγχεις το παιχνίδι. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή, δεν μπορούσα να παίρνω την μπάλα όπως με τον Ιάσονα και να περάσω 2-3-4 παίκτες. Εντάξει, ήταν και οι αντίπαλοι κιόλας. Ναι, δεν ήταν και οι αντίπαλοι. Αλλά εντάξει, πιστεύω ότι και ο ρόλος μου είναι καθοριστικός. Δηλαδή, στο κέντρο πρέπει να δίνω πιο γρήγορα την μπάλα. Ναι. Δεν είχα το χρόνο όπως τον Ιάσονα να παίρνω την μπάλα, να γυρίζω, να ξαναπερνάω, να ξαναγυρνάω. Κατάλαβες. Ναι, κατάλαβα. Εντάξει, καταλαβαίνω αυτό που μου λες. Επίσης, νομίζω παίζεις και στόπερ, αν δεν απατώ. Ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι το κέντρο, γιατί αμυντικό χάφνο μας αγωνίζει κυρίως στο κέντρο. Να. Το αμυντικό χάφνο με το στόπερ δεν έχουν πάρα πολλές διαφορές, αλλά εφόσον παίζεις και τις δύο θέσεις, θέλω να πεις εσύ ο ίδιος ως Ανδρέας, πως τι αισθάνεσαι ότι πρέπει να αλλάξει το παιχνίδι σου όταν είσαι στόπερ και όταν είσαι αμυντικό χάφ. Εντάξει, αμυντικό χάφ δεν βλέπεις το παιχνίδι όπως το βλέπει ο αμυντικός. Ο αμυντικός βλέπει όλο το παιχνίδι. Αμυντικό χάφ πρέπει να έχεις πιο γρήγορες σκέψεις, αποφάσεις, δηλαδή ξεμαρκάρισμα, τοποθέτηση. Είναι πολλά. Πιστεύω στο στόπερ είναι λίγο πιο εύκολο, σε εισαγωγικά πάντα, γιατί δεν είναι εύκολη καμία θέση. Στο στόπερ είναι λίγο πιο εύκολο, κατάλαβες, να κατεβάζεις την μπάλα γιατί έχεις πιο πολύ χρόνο. Αλλά πιστεύω είναι, απ' την άλλη, είναι μεγάλο ρίσκο, γιατί σκέψου αν κάνεις λάθος, το λάθος σου φαίνεται. Όπως και στο αμυντικό χαφ. Ναι, νομίζω ότι... Να πω κάτι, επειδή και εγώ ξεκίνησα αμυντικό χαφ και τώρα παίζω στόπερ. Τοπικά. Και ο άλλος παίζει στην Ελπίδα. Πολύ παρόμοια. Αλλά εντάξει, καμία σχέση, εντάξει. Εννοείται αυτό. Αλλά αισθάνομαι ότι το αμυντικό χάφ είναι και από τις πιο δύσκολες θέσεις στο γήπεδο. Επειδή ξεκίνησα. Είναι ο συνδετικός κρίκος. Ναι, δηλαδή πρέπει να καταστρέφεις παιχνίδι και να δημιουργήσεις. Είναι θεωρώ από τις πιο δύσκολες θέσεις. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολος ο ρόλος με καθαρό μυαλό πάντα. Το στόπερ θεωρώ όμως ότι είναι πιο αγχώδης. Ισχύει και εντάξει, δηλαδή, σίγουρα. Δηλαδή η παγκή σου πάντα είναι πολύ ψηλή στο στόπερ. Σίγουρα είναι πιο αγχωτική θέση, όπως και η θέση του τερματοφύλακα. Γιατί σκέψου, πριν το στόπερ δεν υπάρχει κανείς, μόνο τερματοφύλακας αν χάσει την μπάλα. Ενώ αν τη χάσει ο επιθετικός, εντάξει, υπάρχουν άλλοι 10 πίσω που τρέχουν. Και νομίζω κιόλας θα μου επιτρέψετε να παρέμβω σε αυτή την επίθεση, σε αυτή την συζήτηση μεταξύ των δύο ειδικών, γιατί είναι και ο Βαγγέλης εδώ τρομερός. Θεωρώ ότι η θέση του αμυντικού χαφ είναι και μια αδικημένη θέση, γιατί κάποιος που δεν ξέρει ποδόσφαιρο θα δει τον επιθετικό που θα βάλει τον τερματοφύλακα θα πιάσει το δύσκολο σουτ, τον αμυντικό που θα διώξει στη τελευταία στιγμή την μπάλα. Το αμυντικό χαφ θεωρώ ότι αν δεν ξέρεις ποδόσφαιρο δεν μπορείς να αναγνωρίσεις την αξία του. Και υπάρχουν νομίζω τρομερά παραδείγματα ποδοσφαιριστών τα οποία ποτέ δεν φαίνονταν, αλλά κάναν πολύ χρήσιμη δουλειά. Ο Τιάγκο και ο Μπουσκέτς. Ο Τιάγκο, ο Μπουσκέτς, ακόμα και στην Ελλάδα, μα πάμε. Ο Τιάγκο με το που έφυγε από την Μπάγερ έφαγε εξάρα στο επόμενο της μάτς. Ναι, δηλαδή, ποιος αυτό είναι, νομίζω ακόμα και στην Ελλάδα να πάμε. Στην ΑΕΚ είναι ο Σιμόες, στον Παναθηναϊκό είναι ο Κουρμπέλης. Στον Ολυμπιακό φέτος είναι. Καμαρά. Ο Καμαρά. Είναι Καμαρά, ναι. Εμβιλά, είναι δουλειά που δεν φαίνεται αυτή. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είναι ο παίκτης που προπονεί το αμυντικό χαφ. Λοιπόν, και θέλω να μου πεις τώρα στον Ολυμπιακό, αν θυμάσαι τον ντεμπούτο σου, με ποια ομάδα ήταν και πώς το ένιωσες. Θυμάμαι τον ντεμπούτο μου ήταν με τον Απόλλωνα. Είχαμε νικήσει 3-0. Είχες μπει αλλαγή, ήσουν βασικός. Όλο το μάτς είχα παίξει, θυμάμαι. Είχα βγάλει και μία assist.
Εντάξει, ήταν εύκολο παιχνίδι, δεν ήταν πολύ δύσκολο, κατάλαβες. Σαν ένα ντέρμπι με τον Εντάξει, όλοι από κάπου ξεκινάνε, ναι. Αλλά εντάξει, αυτό. Και θυμάσαι πέρα το πρώτο σου γκολ. Το πρώτο μου γκολ. Το πρώτο μου γκολ θυμάμαι ήταν με τον Πανιόνιο. Τον Πανιόνιο. Ναι, ναι, ναι. Ναι, με τον ιστορικό. Θυμάσαι τη φάση, μπορείς να μας την περιγράψεις. Θυμάμαι, είχα πάρει την μπάλα, είχα παίξει 1-2 με το δεκάρι και είχα σουτάρει και είχε πάει στη γωνία. Έξω από την περιοχή. Ναι, ναι, ναι. Πλαστεράκι, ωραία. Έτσι, έτσι. πάρα πολύ ωραία. Και αφού μιλάμε για γκολ, θέλω να μου πεις με ποια ομάδα γίνεσαι τάβρος. Γιατί βλέπεις, τρελαίνεσαι και λες, θα σκοράρω τώρα εδώ. Και βάζεις, αφού βλέπεις αυτή την ομάδα, βάζεις πολύ συχνά απέναντί της. Πέρσι είχε τύχει να έχω 3-3 γκολ με την ΑΕΚ. Εμάς βρήκες ρε, από όλους εμάς βρήκες. Το έχεις πει, αυτό που μου λέει θα πει την ΑΕΚ με το πίσω. Ναι, είχε τύχει να έχω βάλει σε 3 παιχνίδια με την ΑΕΚ που είχαμε παίξει μέσα έξω, είχα βάλει 3 γκολ. Μάλιστα το ένα γκολ να πούμε, το βάλαμε και στο τρίλερ που δημάσαμε στο Instagram. Μπορείτε να τρέξετε σε σελίδα να το δείτε, βετεράνοι που έχει. Κεφαλιά από ένα ωραίο φόντο, ποιος το έχει εκτελέσει. Ο Σπυριδάκης. Πολύ καλή εκτέλεση, πραγματικά ήταν πάρα πολύ ωραία εκτέλεση. Και αφού μου λες ότι σκοράρεις κοντά στην ΑΕΚ, θέλω να μου πεις για τον Κυριτσά εδώ, να ανοίξουμε ένα μπιφ λοιπόν, γιατί θέλουμε να τον φέρουμε αυτό στην εκπομπή μας, περιμένουμε να τρέξει κάποια θέματα με την ΑΕΚ και αυτός, για να μπορούσαμε να τον φέρουμε εδώ. Θέλω να μου πεις για τον Κυριτσά καταρχάς, θυμάμαι όταν είχες βάλει τον γκολ πέρσι στο Ρέντι με την κεφαλιά, είχες ανεβάσει story την ίδια μέρα που φέρνει το Κυριτσά που έχει πέσει και έχει δεχτεί τον γκολ και εσύ που πανηγυρίζεις. Ναι. Σ' αρέσει γενικότερα να πικάρεις τον αντίπαλο. Όταν βάζω γκολ. Ναι. Εντάξει, από τη μία μου αρέσει να τους πειράζω. εντάξει, ο Πέτρος είναι και φίλος μου εδώ και πολύ καιρό. Τον ξέρω από τον Ιάσονα. Και μετά θα μου πεις γνώμη για τον Πέτρο. Και σαν παίκτη αλλά και σαν άτομο. Αυτό ξέρεις και εκτός γηπέδου. Εντάξει, ο Πέτρος τα ξέρει, του τα έχω πει κιόλας, ότι πριν φύγω εγώ μιλάγαμε κιόλας. Μου είχε πει ότι πιστεύω θα πετύχει και τέτοια, όπως και εγώ του είπα ότι θα πετύχει και να πιστεύει στον εαυτό του και να δουλεύει συνεχώς. Όταν έμαθα ότι πήγε στην ΑΕΚ, βεβαίως χάρηκα. Και μετά από πόσα χρόνια αφού πήγες εσύ, πήγε αυτό στην ΑΕΚ? Νομίζω μετά από 1,5-2 χρόνια περίπου. Α, εντάξει, σχετικά σύντομα δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Έχω ακούσει ότι είχε τα κιλά του όταν ήταν στον Ιάσονα. Ναι, κιλά, ναι. Και θυμάμαι ότι ξεκίνησε στην αρχή, ξεκίνησε σαν αμυντικός. Σαν αμυντικός. Ναι, ναι, ναι. Και εγώ μέχρι να παίξω το τέρμα είχα ξεκινήσει, έπαιζα στην αρχή πρώτη χρονιά center four, μετά πήγα half, έπαιξα half μετά, ήμουν half από κέντρο. Αλλά εντάξει, μετά πήγα τερματοφύλακας. Ο Κυριτσάς πήγε στην ΑΕΚ και εγώ φαίνω να δείξω τον Αντρέα τώρα. Λοιπόν, και αφού πάμε για τον Κυριτσά, που είναι ένα παιδί το οποίο είναι και αυτό στο σχολείο μας, στο 7ο Γελιλίου, βγάζουμε ταλέντα να το πούμε αυτό. Έχουμε ένα παίκτη στον Ολυμπιακό, τον Αντρέα, έχουμε ένα παίκτη στην ΑΕΚ, τον Πέτρο τον Κυριτσά, και έχουμε και ένα στο Παναθηναϊκό. Καλή πάσα αυτή που μου λέει, θα το πούμε για το Μασούρα. Και έχουμε και ένα παίκτη στο Παναθηναϊκό, τον Μάρκο Σπαθάρη. Ο Σπαθάρης είναι 2 χρόνια μικρότερο. Αφού πούμε για το Μασούρα όμω, πέσουμε για το Μασούρα, ο οποίο ξεκίνησε από το 7ο. Πήγε στον Πανιόνιο, ήταν στον Πανιόνιο και τώρα είναι στον Ολυμπιακό. Και μάλιστα είναι και βασικό στον Ολυμπιακό, είναι βασικό γρανάζι. Θες να γίνεις από τον Γιώργο, θες δηλαδή να είσαι και εσύ το επόμενο αστέρι που θα βγάλει το 7ο. Καλά, εντάξει, σίγουρα. Εντάξει, πες μου, πες μου. Σίγουρα θα ήθελε να είμαι και ποιος δεν θα ήθελε να είναι στη θέση, το ξέρω εγώ. Και να σε θυμούνται από μικρό ότι ήθελες να το πετύχεις. Και να μεγαλώνεις να έχουν γίνει τα όνειρά σου πραγματικότητα. Ναι, γιατί άρχισα για τον Γιώργο να πούμε ότι είναι πάρα πολλοί καθηγητές οι οποίοι μας λένε πόσο καλό παιδί ήταν και πόσο δούλευε και όλοι το έχουν σε πολύ μεγάλη εκτίμηση. Εγώ τώρα έχω μια ερώτηση. Προπονήσε με την αντρική ομάδα, είσαι τύχη να κάνει κάποιο προπονήσει με την αντρική ομάδα. Ναι. Δηλαδή, έχει μιλήσει με τον Μασούρα να του πει ότι ξέρει, είμαι στο σχολείο και μου έχει μιλήσει κάποιο. Δεν έχει τύχη να του μιλήσω, αλλά εντάξει, μιλάω με όλου του παίκτε, δηλαδή όλοι οι παίκτε. Τους μικρούς από την K20, τους καλωσορίζουν. Αυτό, δεν έχω τύχει να μιλήσω με τον Μασούρα. Θα τον πιάσω όμως. Οι παίκτες της μεγάλης ομάδας που θεωρείς ότι είναι πιο θερμή προς τους νέους, δηλαδή σαν την κουβέντα σου κάνει πιο άνετα κτλ. Να σου επιτρέψω μισό λεπτό, ναι. Πριν πάμε σε όλο το κομμάτι, να κάνω μια ερώτηση και επιστρέφουμε πάλι σε αυτό. Μην χαθούμε. Απλώς αυτό το τελευταίο που θέλω να μου πει για να κλείσουμε το κομμάτι 7ο είναι γνώμη για τον Μάρκο που σου είπα. Το Σπαθάρι, ο οποίος παίζει στον Παναθηναϊκό. Ξέρω ότι είναι σε κατώτερη ηλικία από σένα, αλλά τον έχεις δει να παίζει. Ναι, ναι, τον έχω. Ποια είναι η γνώμη για το παιχνίδι του?
Εντάξει, σίγουρα είναι τεχνίτης, πολύ τεχνίτης. Έχει και τον πατέρα του τον Εντάξει, χωρίς πίεση κανείς δεν πάει μπροστά, είναι η αλήθεια, χρειάζεται και αυτό. Έχει και τον πατέρα του που τον βοηθάει πάρα πολύ, όπως έχει βοηθήσει και εμένα ο πατέρας του. Με ατομικές προπονήσεις. Ο πατέρας του Μάρκος έχει βοηθήσει. Ναι, ναι, αρκετές φορές. Θυμάμαι όταν είχε γίνει το πρώτο lockdown, πήγαινα 6 ώρα το πρωί, σηκωνόμουν με τον Μάρκο και με τον αδερφό του και πήγαιναμε και κάναμε προπονήσεις. Ναι. Ναι, ναι. Να αναφερθείτε, ο Μάρκος παίζει δεκάρι επίσης, γιατί δεν αναφέραμε τη θέση του. Είναι δεκάρι, εντάξει, γιατί το Μάρκο θα τα πούμε αναλυτικότερα σε λίγο καιρό που θα είναι το επόμενο guest μας, πρωτοθέως. Μαζεύουμε εδώ πέρα, όλα τα εδώ. Και λοιπόν, να επιστρέψουμε στην ερώτηση που σου έκανε ο Βαγγέλης. Ότι ποιοι παίκτες του αντρικού θεωρείς ότι είναι πιο θερμοί προς τους νέους, δηλαδή τους κάνουν πιο άντας προπονήσεις, πιο την κουβέντα κτλ. Υπάρχει κάποιος? Σίγουρα είναι οι παίκτες των αποδυτηρίων, όπως είναι ο Αβραμ, οι πιο παλιοί παίκτες, κατάλαβες. Ναι, οι δικές φυσιογνωμίες. Ναι, ναι, ναι. Το Ρωσίδης που έπαιζε και τώρα είναι στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, εγώ θέλω να μου πεις λοιπόν, αφού κάνεις προπονήσεις με τη μεγάλη ομάδα, πρώτον, ποια είναι η διαφορά με τις προπονήσεις K19 και δεύτερον, θα σας κάνω σε λίγο, πες μου πρώτα αυτά και θα σου πω. Ωραία, εντάξει, ο ρυθμός σίγουρα εντάξει, είναι άλλο το επίπεδο να παίζεις με παίκτες που παίζουν 15 χρόνια επαγγελματικό ποδόσφαιρο, έχουν παίξει και σε μεγάλες ομάδες. Καλά, ναι. Όπως είναι ο Βαλμποενά. Μπράβο, τώρα μου έδωσε την πάσα. Τώρα μου έδωσε την πάσα που ήθελα, ήταν η ερώτηση που ήθελα να σου κάνω. Α, λοιπόν, θα τελειώσει. Τέλειωσε και θα το πω. Εντάξει, όπως είναι ο Βαλμποενά, είναι και άλλοι παίκτες που έχουν έρθει από τον Ολυμπιακό, όπως είναι ο Τουρέ. Έχουν περάσει πολλοί παίκτες που έχουν παίξει σε μεγάλες ομάδες. Με τον Τουρέ έχεις κάνει ποτέ προπόνηση, πέρσι δεν είχε τύχει. Πέρσι, ναι, θυμάμαι, είχα κάνει μια προπόνηση. Ο Τουρέ ήταν λίγο τραγική ιστορία η επιστροφή στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, στις προπονήσεις πώς τον έβλεπες? Δηλαδή... Εντάξει, προπονήσεις ξεχώριζε, αλλά εντάξει. Ήταν τρομερός κεντρικός του, ειδικά οι εποχές του στη City ήταν. Εντάξει, αφού παλιά και όλα στον Ολυμπιακό, πριν πάει στη City, για Θεό τον είχαν τον Τουρέ και όχι άδικα. Πολύ υποτιμημένος. Και όχι άδικα, αλλά φυσικά να πούμε ότι ένα παίκτη ο οποίο έχει βιώσει τον πόνο από την Ελλάδα το 2014. Στο Μοντιάλ, τι κάναμε στην ακτήλεφαντο σου. Λοιπόν, θα πάμε μετά στο κομμάτι των εθνικών. Θέλω να μου πεις τη γνώμη σου για τον Βαλμποενά. Εντάξει, σίγουρα ένας τρομερός παίκτης. Έχει παίξει στην Εθνική Γαλλίας. Στην προπόνηση ξεχωρίζει, μας βοηθάει και εμάς τους μικρούς. Εντάξει, είναι ένας, είναι μια ηγετική μορφή. Σίγουρα, ναι. Υπάρχει κάτι που έχεις μάθει από τον Ματιέ? Εντάξει, πιστεύω όταν κάνεις προπόνηση με την πρώτη ομάδα, ό,τι και να βλέπεις, κάτι μαθαίνεις. Γιατί εντάξει, είναι πρώτη ομάδα, δεν είναι κάτι που δεν μπορείς να μάθεις. Και αφού είπαμε για το Βαλμποενά, θεωρώ ότι στην Ελλάδα τουλάχιστον είναι λίγο παραξηγημένος. Από την άποψη ότι αρκετοί οπαδοί των υπόλοιπων ομάδων δεν τον συμπαθούν τόσο παρά την αξία του. Και θα μου πεις, δεν τον συμπαθούν επειδή δεν είναι στην ομάδα του. Ναι, αλλά θα σου πω ότι από τον Ολυμπιακό είχαν πάει παλιά από στο Τσόρι, που είχε κερδίσει το σεβασμό όλων των οπαδών. Θεωρείς ότι σε τι οφείλεται αυτό? Και έχουν δίκιο που το αντιμετωπίζουν, που το χλευάζουν, ας πούμε, και λένε καλός παίκτης αλλά κακός χαρακτήρας, ή όχι, είναι ένας καλός χαρακτήρας ο οποίος έχει παρεξηγηθεί? Πιστεύω είναι ένας πάρα πολύ καλός χαρακτήρας που απλά έχει παρεξηγηθεί λόγω των ομάδων. Εντάξει, ο καθένας υποστηρίζει την ομάδα του και δεν μπορείς να του πεις κάτι γι' αυτό, αλλά είναι ένας πάρα πολύ καλός χαρακτήρας. Mm-hmm. Εγώ πάντως πιστεύω ότι ο Βαλμποενά είναι υποτιμένος τότε με το σκάνδαλο με τον Μπενζεμά. Ναι. Πιστεύω ότι του χάλασε πολύ η φήμη εκεί πέρα, ναι. Αλλά για κάποιο λόγο, παρόλο που χάλασε ο χαρακτήρας εισαγωγικά στα μάτια του κόσμου, χάλασε για κάποιο λόγο και η εικόνα του σαν παίκτη μέσα στο γήπεδο. Ενώ παρατηρούμε ότι και στο Champions League κτλ. Κρατάει πολύ ψηλά στάνταρ και για την ηλικία του. Δηλαδή θα μπορούσε να παίξει ακόμη σε μια Μαρσέγη, η οποία αυτή τη στιγμή δεν είναι στα καλύτερα. Δηλαδή θα μπορούσε να παραμείνει. Σίγουρα. Είναι καλό παίκτη ο Βαλμποενά. Είναι πολύ υποτιμημένο λόγω του σκανδάλου. Θεωρώ ότι αν δεν είχε υποτιμηθεί κατά μία έννοια η αγωνιστική του αξία, θα τον βλέπαμε και όλα στα ελληνικά γήπεδα. Κακά τα ψέματα. Είναι καλά, αυτή... Εγώ πιστεύω είναι πολύ καλό αυτό. Δηλαδή έχει βοηθήσει και πάρα πολύ και τον. Μια πικρή αλήθεια είναι αυτή. Εντάξει, θεωρώ ότι οι παίκτες που έρχονται εδώ πέρα και είναι μεγάλης αξίας. Αρκετές φορές να το δούμε και όλες δεν αποδίδουν. Ο Βαλμποενά αποτελεί μια εξαίρεση, να το πούμε αυτό.
Αλλά δεν είναι λίγα τα παραδείγματα των παικτών που έχουν έρθει και έχουν αποτύχει κατά ρηπά τελείως. Δηλαδή, νομίζω ότι τα δύο πιο τερνταχτά παραδείγματα είναι από τον Παναθηναϊκό, ο Εσχέν, ο οποίος είχε έρθει, λέγανε όλοι Παναθηναϊκοί, ήρθε ο Εσχέν, θα πάρουμε πρωτάθλημα και έκανε μια τρύπα στο νερό, μετά το βρίζανε. Και φυσικά από τον ΠΑΟΚ είναι ο Μπερμπάτοφ. Ο Μπερμπάτοφ, μεγάλο παλτό. Αλλά εντάξει, τουλάχιστον στον ΠΑΟΚ. Αν είστε εσείς εποχές με Ριβάλντο και τώρα μετά Σκόκο, Μπλάντο. Καλά, ναι, παλιά να το πούμε και αυτό. Ότι είχαμε και τον Ριβάλντο, ο οποίος είχε περάσει και από τον Ολυμπιακό αρχικά 3 χρόνια ή 4 ήταν. 3 νομίζω. Πώς θα θυμάσαι πόσα χρόνια ήταν. 4. 4 χρόνια ήταν. Και μετά είχε παίξει και ένα χρόνο στην ΑΕΚ. Ένα χρόνο είχε παίξει στην ΑΕΚ. Πάρα πολύ ωραία, πάει και αυτό το κομμάτι. Εγώ θέλω να πεις τώρα να πάμε λίγο στην ΚΑΠΑ 19. Να πούμε για αυτό το κομμάτι αποκλειστικά. Καταρχάς θέλω να μου πεις, να πούμε βασικά εδώ πέρα ότι είναι η πρώτη σου σεζόν. Και έχεις ήδη βάλει ένα ρόλο βασικού, αν δεν είμαι λάθος. Το οποίο είναι αρκετά δύσκολο. Ναι, να πούμε κιόλας ότι. Και συγχαρητήρια. Να σε καλά. Ναι, όντως συγχαρητήρια. Και επίσης να πούμε εδώ ότι και στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, που ο ΠΑΟΚ έχει την καλύτερη ΚΑΠΑ 19 στην Ελλάδα, ας πούμε, που έχει να χάσει από το Δεκέμβρη του 2017, αν δεν απατώμε. Σκεφτείτε, είχε να χάσει τον Παναθηναϊκό που είχε στην ΚΑΠΑ 20 τον Μπουζού και τον Χατζηγιοβάνη, τόσο παλιά. Ήταν βασικός ο Ανδρέας. Έχει μια αστεία στιγμιότυπο, δύο αστεία στιγμιότυπα έχει. Το ένα είναι με τον διαιτητή του αγώνα και το άλλο είναι με τον Αντώνη Κοπολίδη. Θέλω να μου πεις, ποια είναι η γνώμη σου μέχρι στιγμής για την ΚΑΠΑ 19, πώς έχει εξελιχθεί η σεζόν και πώς νιώθεις που θα παίξει φέτος στο UEFA Youth League. Άμα γίνει με το καλό, στα φτιάχνω. Μακάρι, ναι, να είστε καλά. Εντάξει, έχουμε πάει πιστεύω πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, πριν τη διακοπή, είχαμε όλα τα μάτς μας ήταν νίκες και μία ήταν με τον ΠΑΟΚ από μία στατική φάση. Εντάξει. Είχαμε και την ΑΕΚ, νομίζω. Ναι. Ναι, είχαμε κερδίσει και την ΑΕΚ 3-2 σε ένα δύσκολο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Και πάρα πολύ ωραίο να πούμε εδώ. Πάρα πολύ. Ναι, το είχα δει, είχε τύχει να το δω στο YouTube. Πολύ ωραίο μάτς. Ναι. Εντάξει, πιστεύω έχουμε μια πολύ καλή φουρνιά φέτος, αλλά θα δείξει, μακάρι να συνεχιστεί το πρωτάθλημα, γιατί το θέλουμε κι εμείς, γιατί πιστεύω είμαστε πρωταγωνιστές μαζί με τον ΠΑΟΚ, θα δείξει. Ναι, πράγματι, αλήθεια, πώς αισθάνεσαι εσύ και οι συμπαίκτες σου, φαντάζομαι θα έχεις μιλήσει, που ενώ η ιατρική ομάδα συνεχίζει να παίζει, εσείς δεν κάνεις τίποτα. Ναι. Εντάξει, είμαστε λίγο, να σου πω, ξενερωμένοι κάπως, επειδή εντάξει, όλοι θέλουν να παίζουν αγώνες, να παίρνουν αγώνες στα πόδια τους. Αλλά εντάξει, αφού κάνουμε και προπονήσεις τώρα, μια χαρά. Ναι, κάνετε προπονήσεις όντως. Κάνουμε, αλλά με την πρώτη ομάδα. Άρα είσαι από τους προνομιούχους, κάνει όλοι ΚΑΠΑ 19 ή είναι... Πιο πολύ, ναι. Είσαι από τους προνομιούχους. Ναι, κατάλαβα. Εντάξει, εννοείται ότι δεν φέρουμε οτικότητα εδώ πέρα. Ναι, είδατε. Παιδιά, δεν είχετε αλλού, θα στέλναμε σπίτι. Πρώτο επεισόδιο. Λοιπόν, και καταρχάς να πούμε κιόλας για το UEFA Youth League ότι είναι μια διοργάνωση που δεν είναι πολλά χρόνια. Έχει ξεκινήσει το 2013. Πρέπει να σε ρωτήσω, ωραία, με το καλό μου έχεις πει ότι γύρω στο Μάρτιο νομίζω θα ξεκινήσει. Ναι. Αν όλα πάνε καλά. Πες μου, να μην σου πω μία και σε δυσκολέψω πολύ. Πες μου 5 ομάδες που θέλεις να αντιμετωπίσεις οπωσδήποτε. Θα ήθελα να ξαναπετύχω την Μπαρτσελόνα, η αλήθεια είναι αυτή. Ανάτος! Εντάξει, κυρίως μεγάλες ομάδες, δηλαδή Μπαρτσελόνα, Μπάγερν, Ρεάλ, Σίτι, Λίβερπουλ, μεγάλες ομάδες. Ναι, εννοείται. Αλλά και φαντάζομαι θα ήθελες να πετύχεις. Φαντάσου τον Ντόι εναντίον του Κούρτις Τζόουνς. Το 19χρονο της Liverpool. Αυτό με λίγο, δηλαδή το φαντάζομαι, είναι τρομερό. Ναι, εντάξει. Όσοι βλέπουν λίγο ακαδημίες και ακολουθούν, ξέρουν για ποιο παίχτη μιλάω. Είναι τρομερός. Ωραία, και να πούμε εδώ πέρα, επειδή λέμε την ΚΑΠΑ 19, θέλω να πεις τη γνώμη σου τον προπονητή σου, τον Αντώνη Κοπολίδη, ο οποίος σίγουρα είναι μια ιστορία για το ελληνικό ποδόσφαιρο από μόνο του. Από μόνο του, ναι. Εντάξει, σίγουρα είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής, μας βοηθάει καθημερινά. Μας μαθαίνει πράγματα που έχει βιώσει, είναι η αλήθεια, και κάθε μέρα μας μαθαίνει από κάτι καινούριο. Μας έχει πει για το 2004 τίποτα. Μας έχει πει για την κατάκτηση του 2004, ότι ήταν μια τρομερή εμπειρία, και μας έχει πει το κυριότερο όλων είναι ότι το είχαν πάρει επειδή ήταν μια ομάδα. Δεμένη. Και εγώ αυτό παρατηρούσα, πολύ πάθος αυτή την ομάδα. Εγώ τώρα πάλι.
επειδή μιλήσαμε και για το 2004 και είσαι καλός ή κακός αυτή τη στιγμή παρατηρείς, είσαι σε ακαδημία, πάρε. Άρα ουσιαστικά παρατηρείς όλα τα ταλέντα, πάνω κάτω έχεις επαφή με κάποιες ηλικίες, ναι. Πάνω και κάτω. Πιστεύεις ότι η Ελλάδα θα καταφέρει να βγάλει πάλι μια τόσο δυνατή φουρνιά, δηλαδή το πιστεύεις ή όχι, ειλικρινά τώρα? Εντάξει, πιστεύω υπάρχει πολύ ταλέντο στις ομάδες. Δηλαδή αν καθίσετε και ψαχτείτε λίγο για τις ομάδες, υπάρχει μεγάλο ταλέντο. Είναι τώρα ο σωστός ρόλος τώρα των προπονητών, πώς θα γίνει, πώς θα ανέβουν παιδιά στην πρώτη της ομάδες, πώς θα πάρουν ευκαιρίες όπως είναι ο Τζόλης. Ναι. Υπάρχουν πολλοί πιτσιρικάδες. Αλήθεια βρε Αντρέα, αυτό θέλω να σας ρωτήσω είναι ότι βλέπουμε ότι τόσα χρόνια δεν βγάζουμε Έλληνες ποδοσφαιριστές στα ταλέντα, δεν έχουμε βγάλει. Δηλαδή πάντα βγάζουμε κάποιο νεαρό όπως κάνει το ξεπέταγμά του στην αρχή, λέμε α, τι παιχταράς είναι αυτός. Μετά πέφτουν όλοι πάνω του, το βαφτίζουν, βγάλαμε το Μέση της Ελλάδας, τον Ρονάλντο, το Ρούνι, δεν ξέρω και εγώ ποιον. Και μετά δεν έχουν ανάλογη πορεία. Εσύ τι πιστεύεις ότι οφείλεται αυτό? Εντάξει, σίγουρα πιστεύω είναι καθαρά πιστεύω στον εαυτό του. Δηλαδή, αν σε λένε Μέση, Ρονάλντο, δεν πρέπει να πάρουν τα μυαλά σου αέρα. Γιατί πιο πολλοί πιστέψτε με το χάνουν εκεί. Δηλαδή, παίρνουν το μυαλό του αέρα, νομίζουν ότι έχουν κατακτήσει όλο τον κόσμο, αλλά δεν είναι έτσι. Καθημερινά θέλει δουλειά. Δηλαδή, και μεγάλοι αθλητές όπως ο Μέση, ο Ρονάλντο, ακόμα και στο μπάσκετ ο Τζέιμς, όλοι, ο Τζόρνταν που έπαιζε παλιά. Όλοι δουλεύουν καθημερινά, όλοι κάτι έχουν να βελτιώσουν. Θεωρείς ότι όμως ότι ο ρόλος στο media έχει αρνητικό αντίκτυπο στους αθλητές αυτής της γενιάς? Εντάξει, σίγουρα παίζει ρόλο, γιατί δεν ξέρουν τι γίνεται στις προπονήσεις, δεν ξέρουν τι γίνεται στα αποδυτήρια ή τι έχει γίνει με τον προπονητή, πώς μιλάει ο παίκτης με τον προπονητή. Απλά ό,τι βλέπουν το μεταφράζουν έτσι στον κόσμο και ο κόσμος ή κακός ή καλός το πιστεύει. Αυτή τη στιγμή, καλός ή κακός, το μεγαλύτερο ελληνικό ταλέντο αυτή τη στιγμή είναι ο Τσιμίκας. Ναι, έκανε σίγουρα την κίνηση μπαμ φέτος το καλοκαίρι για τη Λίβερπουλ, την πρωταθλήτρια Αγγλίας και προηγούμενη, όχι αυτή τη στιγμή, νικήτρια Champions League. Και μην ξεχνάμε ότι πριν δύο χρόνια ήταν αλλαγή του Λεωνάρντο, ο οποίος για να πάρει αυτή τη θέση του Τσιμίκας δούλεψε πάρα πολύ. Γιατί ο Λεωνάρντο είναι ένας εξαιρετικός παίκτης. Πάνω ήταν αυτός και παθαίρει ξυχιαστών τώρα στην Ισπανία. Εκεί πέρα που θέλω να καταλήξω είναι, πιστεύεις ότι αυτό είναι η σωστή κίνηση για τον Τσιμίκα και πιστεύεις ότι θα τα καταφέρει σε αυτό το επίπεδο? Γιατί αυτό πρέπει να είναι το γνωστό καλύτερο αριστερό μπακ στον κόσμο, το Ρόμπερτσον. Γιατί θεωρώ ότι τον ξέρεις, έχεις κάνει κάποια πράγματα. Ναι. Εντάξει, σίγουρα πιστεύω ότι η κίνησή του ήταν τρομερή. Εντάξει, ποιος δεν θα ήθελε να πάει στη Λίβερπουλ, να μου πεις, στην πρωταθλήτρια Αγγλίας. Εντάξει, πιστεύω έκανε τρομερή κίνηση. Και πιστεύω ότι θα πετύχει. Γιατί εντάξει, έχει πίστη. Αυτό το έχει αποδείξει και στον Ολυμπιακό που πήρε τη θέση του Κούτρη. Ότι κάτι έχει, δουλεύει πάντα στην προπόνηση. Και πιστεύω ότι και ο Ρόμπερτσον πιστεύω δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλους τους αγώνες. Καλά, ειδικά στην Αγγλία έχουν 800 διοργάνωση. Έχουν και 500 αγώνες. Πολύ τραυματισμένοι φέτος η Λίβερπουλ. Όλοι ξέρουν ότι ο Ρόμπερτσον έχει τραυματιστεί. Τραυματίστηκε ο Ρόμπερτσον. Θα έπαιξε με τη Σκωτία χθες. Α, ναι, κρίμα. Εννοώ κρίμα για την ευκαιρία για τον Τσιμίκα να πάρει ευκαιρία. Πάντως, εγώ πιστεύω ότι ο Τσιμίκας θα πάει εξαιρετικά γιατί ο Κλόπ είναι ένας προπονητής ο οποίος ελάχιστοι παίκτες που έχει αγοράσει έχουν αποτύχει. Καλά, ναι. Ο Τσιμίκας θεωρώ ότι ταιριάζει και το παιχνίδι του. Πριν πάει, όταν ακουγόταν, εγώ είχα ζητήσει με κάποιους γιατί είμαι αρκετά μεγάλο φαν τη Λίβερπουλ, θα ήθελα τον Τσιμίκα. Γιατί ο Ρόμπερτσον δεν έπαιζε καλά στην τελευταία σεζόν και πιστεύω ότι είναι και εξαιρετικό παίκτη που μπορεί να το κοντράρει τον Ρόμπερτσον και να πιέσει ένα τον άλλον. Δηλαδή πιστεύω ότι θα τα καταφέρει και είναι πολύ αδικημένο. Γιατί κοίταμε και τι πάλι στο μάτς του Τσιμίκα με τη Σλοβενία, ο οποίο έκανε δύο τη κακή σειρά και όλα πέσανε πάνω. Το γνώμη θεωρείται ότι έκανε εξαιρετικό παιχνίδι και αμυντικά και αυτά είναι τρελά. Είναι τρελά. Κάποιοι λέγανε μετά ότι από τον παίκτη τη Λίβερο περιμένω περισσότερα. Ναι, οκ, παίζει τη Λίβερο με το παιδί, αλλά δεν έχει πάρει ακόμα τι ευκαιρίε του. Μην το κρίνουμε. Έχει να παίξει ποδόσφαιρο του καιρό. Είναι άδικο για μένα αυτό το πράγμα. Εγώ πιστεύω ναι, είναι πολύ. Είναι η νοοτροπία του όλοι να πέφτουν πάνω σε παίκτες έτσι. Δηλαδή, αυτό είναι και το κακό πιστεύω ότι σε επηρεάζει πολύ. Δηλαδή όταν πέφτουν όλα τα φόντα πάνω σου, είναι πολύ δύσκολο να τα αντιμετωπίσεις. Καλά, σίγουρα κιόλας αυτό που είπα για τον αγωνιστικό ρυθμό θέλω να μου πεις. Εσύ που παίζεις κιόλας, όταν έχεις να παίξεις ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, προφανώς δεν μπορείς να επιστρέψεις την ίδια απόδοση. Καλά, ναι, σίγουρα. Δηλαδή όταν είσαι τραυματίας, είσαι άλλος παίκτης όταν γυρνάς. Θέλεις τον χρόνο σου για να πάρεις τα βήματά σου, κατάλαβες. Ναι. Λοιπόν,
Τώρα, αφού είπαμε για τον Τζιμίκα και την Εθνική, θέλω να πάμε στο δικό σου κομμάτι. Λοιπόν, ο Ανδρέας, ναι. Να πούμε ότι έχει παίξει και στην Εθνική Αλβανίας. Αλήθεια, από την Αλβανία από πού είσαι πριν πάμε στο από τη Σκόντρα είμαι. Ναι, αυτό ναι. Πού είναι περίπου. Είναι βόρεια, είναι πολύ ψηλά. Είναι προς Ελλάδα ή όχι. Όχι, καμία σχέση. Ψηλά, πολύ ψηλά. Όντως. Προς Σερβία πάλι. Μιας και είπαμε γι' αυτό, ας πάμε και σε ένα άλλο κομμάτι τώρα. Πώς ήρθατε στην Ελλάδα, ξέρω, γιατί πέρατε σε κάποια άλλη χώρα, Σερβία, που είναι πιο κοντά σου, γιατί πιο πολλοί Αλβανοί που έρχονται στην Ελλάδα είναι οικογένειες που είναι από την Νότια Αλβανία. Και ευλογηθήκαμε με τον παίχτη, αν δεν είχατε Ελλάδα. Να σου πω την αλήθεια ότι δεν τους έχω ρωτήσει τους γονείς μου, αλλά εγώ γεννήθηκα εδώ. Δεν είναι ότι... Ξέρεις πότε περίπου ήρθανε. Θυμάμαι ήρθανε, σκέψου τώρα, η μάνα μου ήταν 16 χρονών. Α, έλα, μικρή, ναι, πολύ μικρή. Εντάξει, και ήταν και η Ελλάδα τότε σε καλή κατάσταση από την σήμερα. Αλήθεια. Και είχες αλβανική υπηκότητα και παίξεις στην Εθνική Αλβανία, έτυχε και συζήτηση. Έχω και τις δύο υπηκότητες, δηλαδή έχω και αλβανική υπηκότητα, έχω και... Συζήτησε πρώτα η Εθνική Αλβανία και... Ναι, πρώτα η Εθνική Αλβανία και ύστερα η Εθνική Ελλάδα. Τα συναισθήματά σου δεν ζητήθηκες και από την Εθνική Αλβανία και καλώς και εκεί πέρα χώρα σου, κάθε ψέματα. Δηλαδή και μετά και από την Εθνική Ελλάδα, ποια ήταν. Εντάξει, χαρά μεγάλη να σε θέλουν δύο χώρες να αντιπροσωπεύσει στο εθνικό συγκρότημά τους. Εντάξει, τεράστια χαρά αυτό. Αλήθεια, η πρώτη σου, όταν φορές πρώτη φορά το εθνόσημο της Αλβανίας, πώς ένιωσες. Εντάξει, τεράστια χαρά. Άλλο μάτς σίγουρα, αυτοπεποίθηση μεγάλη. Ήσουν και αρχηγός νομίζω σε ένα. Ναι, γιατί είχα δει που είχες ανεβάσει κάτι στο Instagram. Και στην Εθνική Αλβανία πόσα χρόνια έπαιζες. Θυμάμαι 1,5-2 χρόνια. 2 χρόνια, καλά θυμάμαι. Και πώς προέκυψε η κλίση σου μετά στην Εθνική Ελλάδα. Θυμάμαι ήταν στις αρχές της K17. Είχαν παίξει ένα μάτς με τον Πανιόνιο, θυμάμαι, στη 17. Και είχα κάνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι και ήταν εκεί ο προπονητής Εθνικής Ελλάδος, K17. Και μου είπε ύστερα ότι σε θέλουμε πολύ στην Εθνική Ελλάδος. Και αλήθεια, τι χρειάζεται για να φύγεις από την Εθνική Αλβανίας και να πας στην Εθνική Ελλάδος, πώς είναι αυτή η διαδικασία. Εντάξει, όχι, δεν είναι ότι χρειάζεται τίποτα, απλά η απόφαση είναι καθαρά δική σου αυτό. Ναι, το καταλαβαίνω. Ήταν δύσκολη απόφαση, δηλαδή τα βάλετε. Εντάξει, σίγουρα ήταν δύσκολη, αλλά έπαιξε ρόλο και το σχολείο, δηλαδή στην Αλβανία οι απουσίες δεν δικαιολογούντουσαν. Ναι. Οπότε αν πήγαινα θα είχα πρόβλημα με το σχολείο. Οπότε διάλεξα την Εθνική Ελλάδος, ήταν ένα τεράστιο point αυτό, επειδή στην Εθνική Ελλάδος δικαιολογούνται οι απουσίες. Τραγικό αυτό να το πούμε, ότι να είσαι από άλλη χώρα, να πάει με την Εθνική σου και να μην μπορείς και να μην δικαιολογούνται οι απουσίες. Και εγώ πιστεύεις ότι, δεν ξέρω, έτσι το βλέπω εγώ, ότι με την Εθνική Ελλάδος θα έχεις περισσότερες ευκαιρίες να σε δουν πιο έξω από την Εθνική Αλβανία σου. Ή όχι, δεν ισχύει αυτό. Εντάξει, δεν ξέρω, αναλόγως και με ποιον αντίπαλο παίζεις. Δηλαδή, αν παίζει η Εθνική Αλβανία με την Εθνική Γερμανία, σίγουρα θα μαζέψει κόσμο. Γιατί είναι η Εθνική Γερμανία. Νομίζω ότι είναι πρόσφατα η Εθνική Αλβανία με κάποια μεγάλη εθνική, νομίζω. Ναι, εντάξει. Α, με την Αγγλία, ναι. Με την Αγγλία. Ναι, η Εθνική Αλβανία, πάντως θεωρώ ότι αν είχε. Έχει παίκτες. Θεωρείς ότι έχει ταλέντα. Έχει σίγουρα πολλά ταλέντα. Πάρα πολλά ταλέντα. Η Αλβανία, άμα έχει και τους κανονικούς τους παίκτες, θα έχει τρομερή ομάδα. Στην πρώτη ομάδα. Ναι, Σακίρι, Τσάκα. Την Εθνική Ελβετία. αλλά εγώ αυτό που θέλω να πεις είναι ποια διαδικασία, όχι ψυχική και ποδοσφαιρική, το τυπικό θέλω να μου πεις κομμάτι για να μεταβείς από μια εθνική σε μια άλλη. Είτε είναι Εθνική Ελλάδα, είτε είναι Εθνική Αλβανία, είτε είναι Εθνική Ουγγαρία. Δεν ξανά εκπροσωπώ και πήγε στην Εθνική. Όχι, όχι, γίνεται, ξέρω εγώ, να παίξει στην ΚΑΠΑ 17 της Ελλάδος, ύστερα να πας στην ΚΑΠΑ 19 της Αλβανίας, στην ΚΑΠΑ 21 είναι αυτό. Το αντρικό δεν σε καθορίζει. Όχι, όχι, δεν σου λέει το αντρικό, είναι καθαρά δικιά σου απόψη. Όχι, εννοώ το με το παίξει σε κάποιο αντρικό εθνικό. Ναι, στο αντρικό. Δηλαδή, βασικά στην ΚΑΠΑ 21 είναι αυτό. Δηλαδή, στην ΚΑΠΑ 21 σε ρωτάνε πού θα ήθελες να παίξεις, αλλά αυτή η αποφασή σου θα είναι για πάντα, κατάλαβες. Δεν μπορείς, ξέρω εγώ, στην πρώτη ομάδα, όταν παίξεις εθνικές, να πας στην Ελλάδα και μετά στην Αλβανία. Εντάξει, αλλά είναι σίγουρα μια πολύ καλή εμπειρία να δεις. Πώς είναι και δύο εθνικές. Καλά, ναι, σίγουρα. Εντάξει, έχουμε δει πάντως πάρα πολλούς παίκτες. Π.χ. το πιο γνωστό παράδειγμα του κεφαλαίου είναι ο Declan Rice, που οι Ιρλανδοί τον θεοποιήσανε και μετά έφαγε το κράξιμο Τζίρι στην Εμπρέξη στην Εθνική Αγγλία. Αλλά ναι, ποια διαφορά πάντως, κάποια διαφορά μεταξύ, όχι παίκτικα, γιατί
εθνικές είναι. Λογικό είναι καλύτερη παίκτη από κάθε χώρα. Λογικό να έχει εξαιρετικά ταλέντα και οι δύο χώρες. Αλλά πιστεύεις ότι προπονητικά υπάρχει κάποια διαφορά, δηλαδή στην προπόνησή του και στα λοιπά, υπάρχει κάποια καλύτερη εισαγωγικά που ταιριάζει σε ένα περισσότερο? Όχι, εντάξει, παικτικά πιστεύω, όχι ομαδικά, είναι και δύο ομάδες πολύ πειθαρχημένες γιατί είναι εθνικές ούτως ή άλλως. Είναι επαγγελματίες τα σίγουρα, παιδιά, ναι. Εντάξει, παικτικά πιο πολύ ξέρω τα παιδιά από την Ελλάδα, ναι. Και έχω καλύτερες σχέσεις, ενώ τα άλλα τα παιδιά δεν τα ήξερα τόσο και είναι πιο εύκολο να μιλήσω, κατάλαβες. Ναι. Εντάξει, αλήθεια. Τα παιδιά της Εθνικής Αλβανίας ήταν από ομάδες της Αλβανίας ή από άλλες χώρες όπως εσύ? Υπήρχαν και παίκτες από την Ιταλία κυρίως. Η Αλβανία έχει πολλούς παίκτες στην Ιταλία, έχω παρατηρήσει. Ναι. Καλά, στην Ελβετία δεν είναι κανένας, αλλά. Αλλά ναι, έχω παρατηρήσει στην Ιταλία, υπάρχουν πολλοί Αλβανικοί. Ναι, είχε παίκτες από την Ιταλία, θυμάμαι. Από την Αλβανία είχε, από την Ελλάδα 2-3 παίκτες. Αυτά. Και από την Αμερική είχε ένα παιδί, θυμάμαι. Όντως. Ενώ στην Εθνική Ελλάδα δεν θα πει. Δεν θυμάμαι σε LA Galaxy. Υπάρχουν παιδιά στην Εθνική Ελλάδα, μόνο από την Ελλάδα εδώ πέρα? Όχι. Σίγουρα υπάρχουν και από τη Γερμανία υπάρχουν παιδιά που έχω δει και ξέρω που του είχε καλέσει στην Εθνική Ελλάδα. Ομάδες. Ο ένα έπεσε στο Στουτγκάρδη. Και το άλλο το παιδί έπαιζε στην Bochum. Νομίζω είναι β' εθνική γάμα. Και η Στουτγκάρντ, β' δεν είναι. Ή παίζει να πάω βλακεία τώρα. Δεν ξέρω. Θα το ψάξουμε, μάλλον θα το ψάξουμε. Πρώτη είναι η Στουτγκάρντ. Αλλά και η Στουτγκάρντ έχει πολλού. Είχε. Πες το. Είχε Σταφυλίδη, είχε Δόνη. Μου δίνει καλή πάσα τώρα, βέβαια, να σε ρωτήσω γι' αυτό. Όλο πάσο δεν θέλω να μου πει. Ναι, η αλήθεια είναι. Θα πούμε για τι ασίστ του. Γιατί εντάξει, λέμε όλα για τα γκολ και ασίστ για μένα είναι πολύ σημαντικέ. Αλλά πριν από αυτό, θέλω να μου πει. Εσύ, θέλω να ποια διαφορά είδες ανάμεσα στα παιδιά που είναι σε ομάδες της Ελλάδας, όπως εσύ που είσαι στον Ολυμπιακό, αλλά που είναι στο Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ, και ποια διαφορά με τα παιδιά του εξωτερικού, όπως αυτά από τη Γερμανία? Εντάξει, πιστεύω. Στην νοοτροπία κι εγώ. Ναι. Εντάξει, στην νοοτροπία πιστεύω είναι λίγο πιο πειθαρχημένη. Δηλαδή στη Γερμανία αυτό τους χαρακτηρίζει, η πειθαρχία. Αλλά πιστεύω παικτικά που όλοι λένε για ακαδημίες, κατάλαβες, δεν απέχουμε σαν ταλέντα. Απλά. Είχαν το κατάλληλο timing, ας πούμε, και τους είδε κάποιος. Αυτό, ναι. Απλά δεν απέχουμε σαν ταλέντα. Δηλαδή και η Ελλάδα έχει τρομερά ταλέντα. Ναι. Δεν είναι ότι από τη Γερμανία είναι πιο καλοί παίχτες. Ναι, αλλά στη Γερμανία γιατί πετυχαίνουνε. Οι Γερμανοί βάζουν πολλά ταλέντα. Εμείς εδώ πέρα λειψιδρία. Εντάξει, πιστεύω. Πιστεύω. Είναι οι συγκυρίες, πιστεύω. Συγκυρίες. Κατάλαβες, ναι. Πιστεύω βέβαια ότι είναι και λίγο η νοοτροπία των διαφορετικών. Εντάξει, για εμάς, ας πούμε, το παράδειγμα το τρομερό με παιδί το οποίο. Ήταν, όλοι λέγανε γι' αυτό ότι θα κάνει μεγάλη καριέρα και τελικά δεν έκανε τίποτα. Είναι ο Νίνης. Ο Νίνης πραγματικά, όσο καλός ήταν μικρός, μετά δεν ξέρω τι έπαθε και έπεσε τελείως. Πήγε στην Ιταλία και μετά το πήρε κάτω το Βόλτα από την Πάρμα και μετά. Και τώρα είναι και στο Βόλτα. Έχεις να μου πεις κάτι για τον Νίνη? Εντάξει, δεν τον είχα προλάβει παικτικά, να σου πω την αλήθεια. Έχω δει 2-3 βιντεάκια του. Επειδή όλοι λέγανε ο Νίνης. Καλά, τα μάτια με τη Ρώμα νομίζω ξεχωρίζουν. Ναι, κάποιο στο Ολυμπιακό. Τρίπλα εδώ, πάντα εκεί πέρα. Ήταν τρομερός. Ναι. Τρομερός παίκτης από ό,τι είχα δει. Ήταν και πολύ μικρός, 16. Ήταν πολύ πραγματικά. 16 χρονών. Βασικό υπέρα γκολ. Europa. Εντάξει. Europa, ναι. Φανταστικό πράγμα να παίζει 16 χρονών σε Champions League. Καλά, ναι. Ειδικά με τη Ρώμα. Όχι, με τη Ρώμα ήταν Europa, παιδιά. Με τη Europa. Ναι, η Ρώμα δεν ήταν πάντα τόσο καλή. Αλλά εντάξει, πραγματικά ο Παναθηναϊκός σε εκείνο το μάτς ήταν πάρα πολύ καλός. Και ο Νίνης ακόμη καλύτερος. Θέλω να πεις για τις ασίστ σου. Έχεις και. Θα φαντάσουμε ότι όντας κεντρικός παίκτης, έχεις μοιράσει αρκετές φορές την μπάλα στον επιθετικό στο να σκοράρει. Υπάρχει κάποια ασίστ που ξεχωρίζει και λες τι πάσα ήταν? Ένα φιλικό θυμάμαι στη 17, να σου πω την αλήθεια, επειδή αυτό έχω ξεχωρίσει. Είχα πάρει την μπάλα στο κέντρο και έκανα μια πάσα σαν λόμπα και έβαλα το center for μάτι, κατάλαβες, με το τέρμα του. Πω, εγώ μετά από αυτό πιστεύω ότι ο Τσάβι τρέμει, εντάξει. Εγώ το λέω ότι έχουμε μαζί μας το Τσάβι των Βαλκανίων, όχι της Ελλάδας, των Βαλκανίων. Θυμηθείτε το αυτό. Μια σκέφα για Τσάβι, πες μου γνώμη για Τσάβι. Μίλησα γρήγορα. Εντάξει, τρομερός παίκτη, να σου πω. Τσάβι Νιέστα. Πολύ δύσκολο. Το πιο δύσκολο. Εγώ πιστεύω πιο δύσκολο από Μέση Ρονάλντο αυτό. Εγώ θα πω Τσάβι. Εγώ Νιέστα. Θα πάω. Ο Νιέστα ξέρει πότε πήρε πόντους πολλούς όταν έβαλε τον κόρτο τελικό με την Ολλανδία στο Μουντιάλ. Θα πάω με τον Βαγγέλη Νιέστα, α πούμε. Ξέρει τι, ο Νιέστα ήταν
άκουμε να σου πω. Ο Τσάβι, από ό,τι έχω παρατηρήσει, ήταν κόβι-ράβι. Ο Ινιέστα το έκανε αυτό, αλλά βοηθούσε και πιο πολύ επιθετικά. Είσαι τόσο πολύ άνθρωπος. Εγώ είχα δει μια συνέντευξη στα λοιπά για παίκτες που είχαν πάει να δουν Μπαρτσελόνα και τους ρωτάγανε και το Μέση και γυρνάνε και λένε ποιος Μέση, είδατε τι έκανε ο Ινιέστα. Δηλαδή, τρομερός παίκτης, δεν ξέρω, ναι, ναι, Ινιέστα. Ναι. Βοηθούσε λίγο πιο πολύ επιθετικά, αυτό πιστεύω. Αλλά και ο Τσάβι, εντάξει, τεράστιο παίκτης. Καλά, είναι τρομερό. Το καλύτερο κέντρο πιστεύω που έχει περάσει. Καλά, εγώ πάντα θυμάμαι ότι ήμουν μικρός, ότι εντάξει, ήμουν μικρός και λέω από εδώ, δεν καταλάβαινα και πολλά. Και ήθελα να βλέπω να βάζουν γκολ. Και θυμάμαι τον Τσάβι να κάνει συνέχεια πάσες. Και πραγματικά εγώ έλεγα στον πατέρα μου, έλεγε ο πατέρας μου, όχι είναι παιχταράς του Τσάβι, έλεγα, άσε με λέω όλο πάσες κάνει. Εμένα τότε δεν το εκτιμούσα, στην πορεία το κατάλαβα πόσο σημαντικό είναι. Και πραγματικά για μένα ο Τσάβι είναι από τους καλύτερους σκάφους όλων των εποχών. Αφού λοιπόν πάμε για Τσάβι και Ινιέστα, πες μου λίγο. Α, πριν πάμε σε αυτό. Από εθνικό επίπεδο κάποιο γκολ ή κάποια assist που να έχεις ξεχωρίσει? Σε ένα φιλικό θυμάμαι, αλλά εντάξει, αυτό το θυμάμαι μόνο, σε ένα φιλικό. Εγώ, sorry. Πρωτού, γιατί τώρα να μείνω σκάτελεστο για τις ακαδημίες. Πιστεύεις ότι υπάρχει κάποιος παίκτης σε σένα προσωπικά, ο οποίος λες μου έχει ξεχωρίσει αυτό το παιδί θα πάει πολύ ψηλά, λέει από το έχει να παίζει. Από τον Ολυμπιακό θέλω να μας πεις. Από τον Ολυμπιακό που είμαστε και πάρα πολύ καλοί φίλοι είναι ο Λιάτσος, ο Χρήστος που έχει κάνει και ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα. Με την Καλαμάτα στο κύπελλο. Ναι, ναι, Καλαμάτα. Ναι. Είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης με τρομερά τεχνικά στοιχεία και πολύ καλό παιδί. Είναι και ένας άλλος που είχε καλός, ένας που παίζει στη θέση σου κιόλας, ένας Σέρβος αν δεν απατώμε. Α, ο Μπέλιτς. Ο Μπέλιτς. Ναι. Τον είχα δει και με την ΑΕΚ και με τον ΠΑΟΚ. Πάρα πολύ καλός. Τρομερός παίκτης, ναι. Και ο Μπέλιτς είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης που βοηθάει πάρα πολύ την ΚΑΠΑ 20. Τι ηλικία έχει? Είναι τελευταίος του χρόνου, φέτος, του 2001 είναι. Ναι. Πιστεύεις ότι θα καταφέρει να κάνει το άλλο αποστατικό? Πιστεύω, ναι, ναι, πιστεύω έχει όλα τα φόντα πάνω του, έχει πάρα πολλά καλά χαρακτηριστικά για την πρώτη ομάδα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, εσύ ως Ανδρέας, το μεγαλύτερο σου όνειρο το ποδοσφαιρικό, ποιο είναι? Το όνειρό μου είναι να παίξω στην Μπαρτσελόνα, ας πω την αλήθεια, γιατί είναι η αγαπημένη μου ομάδα. Αχ, τι εδώ πέρα έτοιμος. Μαζί με τη Λίβερπουλ, βέβαια, αλλά... Κοίτα, είναι λίγο μεγάλος, αλλά πιστεύω ότι θα ήθελες πάρα πολύ να παίξεις με τον κύριο αυτόν εδώ. Καλά, σίγουρα, ποιος δεν θα ήθελε. Σε επίπεδο εθνικών ομάδων, ποιο είναι, κάτι να κατακτήσεις? Να κατακτήσεις το Μουντιάλ. Μουντιάλ, και σε συλλογικό επίπεδο, ποιο θα ήθελες να κατακτήσεις? Champions League. Γιατί ερωτήθους ερώτηση. Εντάξει, ας πω την αλήθεια, θα ήθελα να κατακτήσω ένα Champions League με τον Ολυμπιακό, που είναι ένα όνειρο. Λογικό, λογικό. Εντάξει, αυτό και σαν οπαδός θεωρώ, αλλά και σαν παίκτης. Ναι, ναι, ναι. Εσύ το μέλλον σου το βλέπεις εδώ εντός συνόρων ή στο εξωτερικό? Εντάξει, σίγουρα σκέφτομαι το όνειρό μου να παίξω στην πρώτη ομάδα εδώ, να καθιερωθώ εδώ. Καλά, ναι, εντάξει, θεωρώ πάντως ότι είναι αντιμπούτο πάντα με τη μεγάλη ομάδα. Αφού είσαι καλός Ολυμπιακός, θα είναι κάτι πολύ ξεχωριστό. Καλά, ναι. Και αφού είσαι και Ολυμπιακός, πες μου ποιο είναι το αγαπημένο σου σύνθημα. Χωρίζεις στο μυαλό. Δηλαδή, αυτό το στο μυαλό, εντάξει, ωραίο σύνθημα. Δεν ξέρω, αλλά είναι πολύ συνηθισμένο. Δηλαδή, θέλω να πεις ένα σύνθημα το οποίο όταν θα μπαίνεις μέσα πρώτη φορά στο γήπεδο, σκέψου να παίζεις Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός μάλλον, στο Καραϊσκάκι, και θα θέλεις αυτό το σύνθημα για να σε τονώσει πολύ και να πεις θέλω να τους φάω. Το θυμάμαι ακόμα, ήμουν παιδάκι, αν το ξέρω. Ναι, το ξέρω. Πολύ ωραίο. Θα πούμε πολύ ωραίο σύνθημα. Ωραία. Τώρα πέρα από αυτά, θέλω να σου κάνουμε δύο ερωτήσεις. Ναι, ναι, πείτε. Πρώτα, Μέση Ρονάλντο. Μέση. Βασικά, εντάξει, τι λέω. Μέση, σίγουρα. Δεν θα ρωτήσω καν γιατί συμφωνώ σε αυτό. Και εγώ Μέση. Και εγώ Μέση. Πολύ πιο ολοκληρωμένο παίκτη. Αλλά τρομερό και Ρονάλντο, κατά ψέματα. Και ποιοι πιστεύεις ότι θα είναι η επόμενη ανερχόμενη κόντρα για τη χρυσή μπάλα τα επόμενα χρόνια, αφού αποσύρθουν αυτοί οι δύο τεράστιοι παίκτες? Να σου πω την αλήθεια τώρα. Έχω ξεχωρίσει από πιτσιρικάδες, έχω ξεχωρίσει τον Πέδρη της Μπαρτσελόνα. Ναι, καλώς. Αυτό να είναι ο Φατί. Ο Φατί πιστεύω θα πάρει σίγουρα μια χρυσή μπάλα. Είναι ο Βινίσιους, είναι αρκετή παίκτες. Ένα όνομα δεν μπορεί να μου το πει, στο Χάλαντ. Εντάξει, και ο Χάλαντ είναι τρομερός παίκτης. Ο Χάλαντ είναι παιχταράς, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Τρομερός παίκτης, ναι, ναι. Ότι πας είναι μηχανή τον γκολ, μπορεί να τον βάλει στο κέντρο και να σου βάλει γκολ από το κέντρο να πει. Καλύτερη δεκάδα όλων των εποχών. Όλων. Όλων των εποχών. Όλων. Θα σου βάλω να μου δώσει πολλές. Όλους, όλους μέσα. Όλους. Θα κάτσα να τις σημειώσουμε, θα τις φτιάξουμε στο έντι. Λοιπόν, τώρα αυτό θέλει σκέψη. 4-3-3. Να έχουμε
Αν θες να αλλάξει κάτι σύστημα μου, ωραία, λοιπόν. Ναι, 4-3. Τέρμα Oliver Kahn. Kahn, πολύ, οκ. Okay. Τρελός. Καθόλου συνηθισμένη απάντηση. Δεξί μπακ Καφού. Λογικό. Αριστερό μπακ Ρομπέρτο Κάρλος. Κλασικά. Τζορντι Άλμπα. Δύο στόπερ Μαλντίνι Πουγιόλ. Ωραίος, μπράβο. Θα έλεγα Πουγιόλ Βίντιτς, αλλά εντάξει. Πολύ καλό, πολύ καλό. Αμυντικό χαφ Τσάπα. Αντρέας Ντόι. Θα το φτιάξουμε Ντόι στέτ. Τσάβι. Δίπλα του να είναι ο Ινιέστα, σαν οχτάρι. Δεν χαλάνε τα δίδυμα, δεν χαλάνε. Με στο αυτό. Πες το μου τώρα. Δεκάρι ο Μέση. Ναι. Κάνει άλλη πατέντα, ναι. Θα το βάλει δεκάρι. Αριστερά Ροναλντίνιο, Ρόνι. Πάψη. Θέλω να μου πεις, αγαπημένο γκολ Ροναλντίνιο. Σαλιδάκι. Τελευταίο μάτς Μπαρσελόνα. Το αγαπημένο μου γκολ, να σου πω την αλήθεια, είναι την προσπίση που είχε κάνει με την Τσέλσι. Μπράβο, ρε φίλε. Εντάξει, ωραίο, εντάξει. Τέλος, Τσέλσι, αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο. Που είχε χορέψει και το βάλε με το μητάκι. Αριστερό χαφ θα σου έβαλα τον Ροναλντίνιο. Σέντερ φόρντ θα βάζα το φαινόμενο. Ο Ρονάλντο μου άρεσε πάρα πολύ. Πιστεύω από του καλύτερου παίκτε. Θα βάζα βασικά τον Μαραντόνα. Μαραντόνα. Πετάει έξω Κριστιάνο Ρονάλντο. Νέα κόντρα κυρίες και κύριοι στα γήπεδα. Καλώς ήρθατε στη δεύτερη μέρα γυρισμάτων για το πρώτο επεισόδιο των Βετεράνων. Εδώ πέρα πάλι μαζί μας είναι ο Ανδρέας Ντόι. Δυστυχώς εχθές αναγκαστήκαμε να διακόψουμε το γύρισμα λόγω απαγόρευσης κυκλοφορίας. Η αλήθεια είναι ότι περάσαμε πάρα πολύ ωραία, μιλάγαμε αρκετή όρεξη και δεν καταλάβαμε πως πέρασε η ώρα, οπότε τα παιδιά πρέπει να γυρίσουν σπίτι. Λοιπόν, Ανδρέα. Τελευταία φορά σε αφήσαμε με την ερώτηση ποια είναι η καλύτερη εντεκάδα όλων των εποχών για σένα. Και μπορεί να δηλώσει ότι έδωσε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες απαντήσεις. Και σήμερα θέλω να σε ρωτήσουμε ποια είναι κατά τη γνώμη σου καλύτερη δεκάδα του Ολυμπιακού όλων των εποχών. Ωραία. Τερματοφύλακα θα έβαζα τον Νικοπολίδη. Λογικό, θεωρώ. Δεξί μπακ το Ρωσίδη. Ναι. Αριστερό μπακ Τσιμίκα. Μάλιστα. Δύο στόπερ θα έβαζα τον Σεμέδο με τον Μέλμπερκ. Σεμέδο. Αμυντικό χαφ θα έβαζα τον Μιλιβόγεβιτς. Φίλε. Δύο δεκάρια μπροστά του θα βάζα η Μπαγάσα και Τσόρι. Και Τσόρι, εντάξει, ο Τσόρι. Θρύλος και ένα παίκτη τον οποίο το αγάπησα είναι ο πατέρα του ομάδα. Το είπαμε και πριν αυτό. Αριστερά θα έβαζα τον Μυραλά. Στα καλά του φαντάζομαι. Ναι, ναι. Σέντερ φορ θα έβαζα τον Αλεξανδρή και δεξιά τον Τζόρτζι. Εγώ θέλω να ρωτήσω, γιατί η επιλογή του Σεμέδρο στα σέντερ μπακ, δηλαδή πολύ ενδιαφέρον επιλογή. Μ' αρέσει ο τρόπος παιχνιδιού του. Είναι, πιστεύω, κυρίαρχος στην άμυνα. Ναι, έχει βοηθήσει πολύ το αμυντικό κομμάτι του Ολυμπιακού. Σίγουρα. Και όταν έχει έρθει, έχει βάλει και κάποια σημαντικά γκολ στα πραγματικά του Champions League. Σημαντικά, ναι. Και ένα προπονητή θέλω να μου δώσει. Τον Βαλβέρδε. Βαλβέρδε. Χωρίς σκέψη. Εντάξει, ναι. Πολύ γρήγορα. Καλός προπονητής ο Βαλβέρδε. Και στην Μπαρσελόνα θεωρώ ότι αδικήθηκε λίγο. Πάρα πολύ. Αλλά αυτό που είναι σε κακό φεγγάρι γενικότερα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις επίσης. Αργότερα αυτά, στη συνέχεια. Θέλω να μου πεις επίσης ποια είναι αγαπημένη σου ομάδα του εξωτερικού και μετά από αυτό, σε ποιο κήπο θα ήθελες να παίξεις. Εντάξει, αγαπημένη μου ομάδα είναι η Μπαρσελόνα και θα ήθελα να παίξω, να σου πω την αλήθεια, στο Anfield. Anfield, Μπαρσελόνα λόγω Μέση. Ναι. Και Anfield λόγω. Λόγω εξέδρας. Ναι, εντάξει. You never walk alone. Και ένα μπομπονέρα πιστεύω όμως. Καλά, ναι, σίγουρα. Που τρίζει, που χοροπηδάνε ο πατήτης Μπόκα και πηγαίνει πάνω κάτω. Λοιπόν, και τέλος, για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι και να πάμε σε ερωτήσεις του κοινού, πες μου, αν δεν αφιερώσουμε το ποδόσφαιρο, τι θα ήθελες να κάνεις. Εντάξει, πάλι με τον αθλητισμό θα ασχολιόμουν. Δεν το έχω σκεφτεί να σου πω την αλήθεια, αλλά θα πήγαινα προς τον αθλητισμό πάλι. Θα θέλεις κάποιο ρόλο προπονητή, γιατί είναι πολλοί ποδοσφαιριστές που ενδιαφέρονται. Ακριβώς, ναι. Δηλαδή, αν πάρει ναι, είναι ένα ενδιαφέρον πράγμα που θα ήθελα να κάνω. Αλλά βλέπουμε, εντάξει, έχουμε ακόμα. Εγώ θέλω να ρωτήσω. Πιστεύεις ότι είναι πιο προνομιούχοι, ας πούμε, οι ποδοσφαιριστές, γιατί πια βλέπουμε ότι εισαγωγικά είναι πιο της μόδας. Οι μεγάλες ομάδες
να παίρνουν παλιούς τους παίκτες στη θέση του προπονητή. Αυτό πιστεύεις δηλαδή, πού ευθύνεται, έχεις... Η Juventus καλή ώρα με τον Πίρλο. Με τον Πίρλο, δηλαδή μπαμ, ούτε Ποτσετίνο τίποτα, Πίρλο. Πολύ βαρύ. Ναι, πιστεύω είναι η οικειότητα, επειδή ήταν τόσα χρόνια στην ίδια ομάδα και επειδή ξέρουν ποιος είναι. Και ότι θα δώσει το 100% για την ομάδα. Θα ήθελες να προπονήσεις τον Ολυμπιακό στο μέλλον. Καλά, ναι, σίγουρα. Θα γινώσουν καλός προπονητής, πιστεύεις. Α, σου πω την αλήθεια, επειδή παίζω FIFA και νευριάζω συνέχεια. Νομίζω ότι γινόμουν πολύ καλός. Θα ήμουν πολύ αυστηρός, πιστεύω. Θα φώναζα συνέχεια. Πρέπει για να καταλάβεις αν είσαι καλός, κατά μία πρέπει να παίξεις football manager. Αν δεν παίξεις football manager, και εγώ τρελαίνομαι. Λοιπόν, νομίζω ήρθε η ώρα για τις ερωτήσεις κοινού. Πάμε σε ερωτήσεις. Και ήταν μια πολύ καλή πάσα αυτή για το FIFA, μια ερώτηση που διάβασα. Τώρα δεν ξέρω αν διαβάζει να ο φίλος μας ο Νίκος Ντίμα, να του δώσουμε τα χαιρετήματά μας. Μας ρωτάει αν με γάμισες καλά στο FIFA. Εντάξει, γάμισες. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω, με βρήκε στα πολύ κάτω μου και με διέλυσε πραγματικά. Μόνο να μάθανε λίγο τέλειπ, όλα τα άλλα. Τέλος πάντων. Ένας άλλος φίλος, ο Νίκ Κάτω Παύλος, ο Φουπού, μας ρωτάει αν είσαι σε σχέση με αυτή την περίοδο και μας διευκρινίζει κιόλας ότι δεν στην πέφτει. Σε Παύλος ρωτάει από ενδιαφέρον. Όχι, όχι, δεν έχω κάτι από ενδιαφέρον. Θα αφήσουμε το Instagram του Αντρέα. Ναι, θα είναι από κάτω το Instagram. Πατήστε όλα τα κορτσάκια να τον δείτε. Ελπίζουμε να έχει απήχηση. Ωραία, τώρα εγώ θέλω μια άλλη ερώτηση που πρέπει να πολύ ενδιαφέρον. Αν ο Ολυμπιακός πιστεύει έχει κάποιο διατροφολόγο ή ψυχολόγο τον οποίο συμβουλεύονται συχνά οι αθλητές. Ναι, σίγουρα υπάρχει και διατροφολόγος και ψυχολόγος. Ο Ολυμπιακός σας επιτρέπει να είστε σε επαφή με εξωτερικούς εννοώ παράγοντες ψυχολόγους, διατροφολόγους, μόνο της ομάδας. Όχι, όχι, ναι, μόνο της ομάδας. Οκ, εντάξει. Να σε ρωτήσω κάτι άσχετο με το ποδόσφαιρο. Τι μουσική ακούς? Εντάξει, ακούω τραπ. Τραπ, αγαπημένος καλλιτέχνης. Τρανός. Εντάξει, είναι ο Τρανός που τον υποστηρίζω επειδή είναι από τα δυτικά. Με τον ξέρεις κιόλας. Ναι, ναι, και τον ξέρω. Εντάξει, ο Madclip μου αρέσει. Madclip. Αγαπημένο κομμάτι του Τρανού. Τρανού, ε. Πιστεύω το καινούργιο, το Αμεγγέ. Ναι, ήταν πολύ γαμπή αυτό. Ωραίο. Λοιπόν. Ωραία, να πάρω εγώ το λόγο. Ναι, ναι. Ένας ακόμη φίλος ρωτάει ποιος ήταν το είδωλό σου καθώς μεγάλωνες. Και εγώ θέλω να σε ρωτήσω όμως έξω από το ειδόλο ποιος ήταν και ο αγαπημένος σου παίκτης, γιατί πιστεύω ότι αυτά τα δεν διαφέρουν. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ο αγαπημένος μου παίκτης είναι ο Μέση, γιατί η Μπαρτσελόνα έγινε επειδή έβλεπα το Μέση συνέχεια και μου άρεσε να σου πω την αλήθεια πάρα πολύ. Εντάξει, σαν ειδωλό μου έχω τον Τζάβι. Επειδή παίζει στη θέση δικιά μου. Ναι, αλλά και... στο δίλημα που σου βάλαμε Ινιέστα Τζάβι διάλεξε Ινιέστα. Η Νιέστα επειδή είναι πιο επιθετικός παίκτης. Εγώ παίζω κυρίως στη θέση του Τσάβη. Δεν παίζω τόσο πολύ οχτάρι, πιο πολύ εξάρι. Κατάλαβα. Ναι. Λοιπόν, αυτά νομίζω με τον κόσμο. Α, όχι. Και ένας άλλος φίλος, ο Γεωργιόπουλος, που είναι ο αδερφός μου, θέλω να πω αυτό. Μας ρώτησε από πού ξεκίνησε, το είπαμε βέβαια, αλλά επειδή είναι και μικρός και θέλω να είναι στο βίντεο, απάντησε προσωπικά για την κάμερα και πέστε το. Πώς το λένε? Στο μικρό το λένε Ηλία. Ωραία. Ηλία. Ξεκίνησα από τον Ιάσονα σε ηλικία 6 ετών και ύστερα. Τα υπόλοιπα ιστορία. Ναι, τα υπόλοιπα ιστορία. Λοιπόν, πες μας σε αγαπημένο προπονητή. Ωραία. Θα ήθελα να με προπονήσει ιδιαίτερος ο Κλοπ γιατί πιστεύω ότι δεν παίρνει παίκτες με αξία, απλά τους φτιάχνει. Mm. Όπως ο Ρόμπερτσον που ήρθε από τρίτη κατηγορία από τη Σκωτία και τον έκανε από τα καλύτερα αριστερά μπακ. Πραγματικά. Αν όχι τον καλύτερο. Το έχουμε παρατήσει πολλές φορές αυτό με Σανελάχ, Μανέ, με και Βαντάικ, ο οποίος όλοι το χλέβαζαν. Ναι, πραγματικά. Με 80 εκατομμύρια μεταγραφή. Λοιπόν, για να κλείσω αυτό το εκπληκτικό guest, το οποίο ελπίζω να είναι και στον κόσμο και ελπίζουμε να μας στηρίξετε γι' αυτό. Πάμε να παίξουμε ένα ωραίο παιχνιδάκι στο τέλος. Ναι, είναι τώρα ένα παιχνιδάκι το οποίο σκοπεύουμε να παίξουμε και με τους μελλοντικούς μας καλεσμένους και γιατί όχι και εγώ εναντίον του Νικόλαρου. Ουσιαστικά θα βρίσκουμε τα καλύτερα 5 μάτς του Σαββατοκύριακου που αυτό το Σαββατοκύριακο έτυχε να είναι όλα ντέρμπι. Και ναι, ουσιαστικά θα σε ρωτήσουμε ποιο πιστεύεις ότι θα είναι το ακριβές σκορ που θα βγει το μάτς και ύστερα και εμείς θα πούμε τις επιλογές μας. Άμα πετύχεις το ακριβές σκορ θα πάρεις 3 πόντους, άμα πετύχεις τον νικητή ή γενικά το αποτέλεσμα να δείξει ισοπαλία θα πάρεις 2 πόντους και μετά, αν πετύχεις μόνο τον νικητή θα παίρνεις 1 πόντο. Δηλαδή χωρίς διαφορά σκορ κτλ. Okay. Τέλεια. Λοιπόν, το πρώτο μάτς, να μην αρχίσουμε από τον ντέρμπι πιστεύω, για να το αναλύσουμε για λίγο. Ωραία, θα πάμε πρώτα λίγο στην Αγγλία, όπου είναι το Tottenham Manchester City. Πιστεύω θα νικήσει η City, γιατί έχει πιο ολοκληρωμένη ομάδα πιστεύω, με σκορ 0-2. Mm-hmm.
Εγώ πιστεύω ότι τότε θα σκοράρει. Και επειδή φέτος έχει δείξει ένα καλό πρόσωπο, πιστεύω θα βάλει δύσκολα στη City. Αλλά θεωρώ ότι κάπου στο τέλος θα κερδίσει, θα υπερισχύσει μάλλον η ποιότητα των πολιτών. Οπότε θα πω και εγώ City 1-3. Εγώ πιστεύω ότι θα πω 1-2 και το χ με ελκύει πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια. Αλλά μπορούσε. Εντάξει, ναι. Ωραία. Άρα, μην ξεχνάμε να το πούμε και αυτό, ότι η City μέσα στη εβδομάδα αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό. Ναι. Έχει το μάτς στο Φάλιρο. Που θα λείπει ο Αγκουέρο, αλλά και ο Ολυμπιακός έχει τις αποσίες του. Θα τις πούμε σε λίγο αυτές. Ναι, και συνεχίζουμε Αγγλία με το μάτς της αποδεκατισμένης Λίβερπουλ εναντίον της Leicester City. Εντάξει, είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Η Leicester πάει πάρα πολύ καλά φέτος. Είναι πρώτη στο πρωτάθλημα. Αλλά υποστηρίζουμε Λίβερπουλ. Και πιστεύω θα νικήσει, αν και δύσκολα, θα νικήσει με 0-1. Είναι στο Anfield ή... Είναι στο Anfield, αλλά με ένα 0. Χωρίς οπαδούς. Ωραία, εγώ τώρα... Η Leicester, η οποία, ακόμη μια αγγλική ομάδα που έχει βρει στο δρόμο ελληνικής, γιατί αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στο Europa League. Να το πούμε γι' αυτό. Ναι. Ενδιαφέρον το προηγούμενο μάτς. Ναι. Εγώ τώρα πιστεύω ότι η Liverpool, παρά των απουσιών της, πάλι μελκύει το έχει σε αυτό το μάτς, αλλά και εγώ σαν μεγάλος φαν της Liverpool, όσοι με ξέρουνε, καταλαβαίνουνε, θα ήθελα να πω, πιστεύω ότι η Liverpool δυστυχώς θα δεχτεί γκολ, γιατί δεν έχει δείξει και το καλύτερο αμυντικό πρόσωπο στα τελευταία μάτς. Θα πω ένα 2-1 πάλι η Liverpool. Θα ταυτιστώ και εγώ μαζί σου, θα πω και εγώ 2-1. Και μετά συνεχίζουμε με Ιταλία. Ιταλία. Και πάμε Νάπολη Μίλαν. Η Μίλαν, η οποία εξαιρετική, με ξέρεις την εμφάνιση του Europa League εναντίον της Λίλ. Ναι. Εντάξει, υποστηρίζω λίγο πιο πολύ τη Μίλαν. Αν και δεν είμαι φαν ούτε της Μίλαν ούτε της Νάπολη, απλά υποστηρίζω Μίλαν λόγω Ζλάτα. Ναι. Εγώ να πω εδώ πέρα ότι αν κάτι έχει αλλάξει σε σχέση με χθες, είναι ότι το κασκόλ της Μίλαν πήρε το θέση της Ιουβέντους, ώστε να φάνεται στο πλάνο, γιατί εγώ ως μνήρης οπαδός των Μιλανέζων δεν μπορώ να μην το έχω πρώτο πλάνο, παιδιά, λυπάμαι. Και μάλιστα είχα την τύχη και όλο στο παρελθόν να δω από κοντά ένα ντέρμπι του Μιλάνου, Μίλανε Ίντερ. Τρομερή ατμόσφαιρα, καμία σχέση με τα ελληνικά δεδομένα, γιατί οπαδοί από τις δύο ομάδες, ούτε επεισόδιο ούτε τίποτα, δεν είχε ανοίξει μύτη. Και είχε κερδίσει και ένα 0 η Μίλαν με γκολ του Ντεγιόνγκ, θυμάμαι, από εκτέλεση φάουλ του Μπαλοτέλη. Τρομερό. Τρομερή εμπειρία. Καλύτερα και το καπνού, έχω να το πω. Λοιπόν, και εγώ θα πάω με Μιλάν και θα πω 0-1 όμως. Σλάταν. Ωραία. Εγώ θα πάω με Μίλαν, με έναν Ιμπραήμοβιτς ο οποίος μοιάζει 20 χρονών πια στα γήπεδα, μπορεί να δηλώσω. Αγέραστος. Σαν το κρασί που λένε πολύ. Και θα πω και με έναν Λεάο, μην ξεχνάμε, πολύ εξαιρετικός. Δηλαδή η μεταγραφή του από τη Λίλ στην αρχή δεν φάνηκε πολύ καλή, αλλά πάει εξαιρετικά. Και θα ήθελα να πω ένα 3-1 η Μίλαν. Ένα 3 η Μίλαν, μάλιστα. Μετά Ισπανία, Ατλέτικο Μπάρτσα. Να τα τώρα, αυτά είναι... Εντάξει, δύσκολο μάτς. Σιμεώνε τώρα 11 πίσω. Και ο Σιμεώνε μαζί πίσω εδώ. Και να πούμε μάλιστα ότι ο Σουάρες αντιμετωπίζει την πρώην ομάδα. Απουσιάζει λόγω κορονοϊού και δυστυχώς καλείς δεν θα εμφανιστούν. Αυτό το κάνει πολύ. Και... Αλλά μην ξεχνάμε ότι και ο Γκριεσμάν είναι που ένας που αντιμετωπίζει την πρώην ομάδα του. Ναι, σίγουρα. Δεν ξεχνάμε γι' αυτό. Έχει διπλή όψη στο νόμισμα. Και φυσικά είναι και ο Όμπλακ για την Ατλέτικο. Μα έδειξε πόσο καλό είναι και θα μεταξύ μα παίρνει για Ελλάδα-Σλοβενία. Δεν ξεχνάμε αυτό. Όχι μόνο ένα σκορ. Εντάξει, υποστηρίζω τον Μπαρτσελόνα και νομίζω ότι θα νικήσει κιόλα. 0-2. Εγώ θα πω 0-2 κι εγώ. Και ελπίζω να δω επιτέλου στο Μέση να βάζει γκολ φέτο, όχι από πέναλτι. Από κάτι άλλο. Όντω, νομίζω ότι βάλει μόνο από πέναλτι. 5 γκολ, αν δεν είμαι λάθο. Και εγώ, παιδιά, πιστεύω χι. Ναι, για κάποιο λόγο η Μπαρτσελόνα τον τελευταίο καιρό ναι, δεν το έχει με τα ντέρμπι. Δεν είναι καλό, όχι. Ναι, και πιστεύω θα είναι ένα 1-1. Νομίζω ότι ο Κούμα είναι ακόμα μια λανθασμένη επιλογή της διοίκησης. Για μένα πρέπει να έρθει ο Τσάβη προπονητής. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, Αντρέα. Εντάξει, σίγουρα ξέρει πιο καλά το σύλλογο. Έχει και μερικούς συμπαίκτες. Πιστεύω θα μπορούσε να ξεκλειδώσει το Μέση. Γιατί ο Μέση είναι πολύ απογοητευμένος. Απλά πέφτει όλο το βάρος πάνω στο Μέση. Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε τώρα με τον ντέρμπι των Ιωνίων. Σήμερα ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Σε 2 ώρες πρέπει να ξεκινάει το παιχνίδι. Καταρχάς, θέλω να σε ρωτήσω αν θα το δεις. Και μετά σκορ και άποψη. Εντάξει, το παιχνίδι θα το δω. Το σκορ τώρα πιστεύω θα νικήσει ο Ολυμπιακός. Επειδή είναι πιο φρομαζημένη η ομάδα. Πόσο πιστεύεις? Ή 0-1 ή 0-2, να σου πω την αλήθεια.
Επειδή είναι δύσκολο, λοιπόν, και αρκετή πέρυσι στον Ολυμπιακό. Στο Καρασκάκη θα κερδίσει με 2-2. Δύο μηδέν. Λοιπόν, άρα ένα 0 με 2-0. Μάλιστα, κρατώ το 2-0 εγώ. Ωραία, κρατώ. Αν και ένα 0 εσύ φταίς. Θα πάω 2-1, Καρλίτος. Πιστεύω, θα βάλει ένα γκολ του Παναθηναϊκού την πρώτη στιγμή. Ενώ έχουμε και ντέρμπι κιόλας. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι καν θέμα ντέρμπι, το ντέρμπι θα είναι μόνο στο όνομα. Εντάξει, μην το λες αυτό. Τόσα χρόνια λέμε για τον Παναθηναϊκό πως είναι δράμα, αλλά. Μπράβο, ναι, έχει. Τα ντέρμπι παρουσιάζει ένα άλλο πρόσωπο με τον Ολυμπιακό. Ισχύει, αλλά αν παρατηρήσουμε και πέρσι είχε μια απογοητευτική εικόνα και πιστεύω λείπει το πάθος από αυτή την ομάδα. Δηλαδή, οι πιτσιρικάδες, ναι, μεν, δεν ξέρω πια κατά πόσο είναι, να σου πω την αλήθεια, περάσει και καιρός. αλλά πιστεύω θα είναι μια εύκολη νίκη για τον Ολυμπιακό με 3-0 παρά τις αποσύρες του. Γιατί έχει και έναν εξαιρετικό προπονητή από πίσω. Σωστό, σωστό. Γνώμη για Μαρτίνς, αφού μου έδωσε αυτή την πάσα. Εντάξει, είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής, αυστηρός, απαιτητικός, που θέλει συνέχεια από τους παίκτες το 100%. Ναι. Τέλεια. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Κάπου εδώ κλείνουμε αυτή την πολύ ωραία συνέντευξη, η οποία ήταν εκτός από ψυχαγωγική, ήταν και ενημερωτική. Ναι. Και αλήθεια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, μας θύμισε με την παρουσία σου πρώτα απ' όλα. Καλά, εγώ ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να αν θες να κλείσεις με ένα σχόλιο για να δώσεις κουράγιο στον κόσμο, και να ευχαριστήσεις αυτούς που σε έχουν βοηθήσει να φτάσεις μέχρι εδώ που είσαι σήμερα. Εντάξει, θέλω να ευχαριστήσω τον παλιό μου προπονητή, τον κύριο Νίκο το Φούσκα, που με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και ένα μήνυμα για τον κόσμο είναι να ακούει τις συμβουλές που τους δίνουν, να φοράει πάντα μάσκα, αν και δεν φοράω εγώ επειδή δίνω τη συνέντευξη. Ναι, εντάξει, να το πούμε αυτό ότι δεν φοράει, όχι μόνο επειδή είναι συνέντευξη, αλλά επειδή κάνει και τεστ και όλο τον Ολυμπιακό. Είναι στο αντρικό της, όπως είπαμε και προηγουμένως, κάνει προπονήσεις, άρα δέχεται εντατικά τεστ κορονοϊού. Εμείς από την άλλη που δεν κάνουμε, φοράμε μάσκα, όπως και ο κάμεραμάν μας. ναι, συνέχισε, άμα θες να πεις κάτι άλλο. Όχι, αυτό, να προστατεύεται ο κόσμος κυρίως. Κατάλαβα. Εμείς να πούμε τη σειρά μας, καλό κορίτσι και καλή δύναμη, υγεία πάνω απ' όλα. Τα σπορ μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα αυτή τη στιγμή, η αλήθεια είναι. Κακά τα ψέματα. Αλλά μείνετε δυνατοί ώστε να κάνετε πράγματα που σας ευχαριστούν. Και το πιο σημαντικό θεωρώ αυτή τη στιγμή είναι να έχετε την υγεία σας και όλα τα άλλα θα πάνε καλά, μην αγχώνεστε. Λοιπόν, τώρα κάπου εδώ να κλείσουμε. Να κλείσουμε. Αντρέα, θες να πεις κάτι γιατί πώς σου φάνηκε, πώς ήταν αυτή η πρώτη εμπειρία από εμάς. Να μου δώσεις κάποιες συμβουλές. Εντάξει. Να σου πω την αλήθεια, δεν είχα πάρα πολύ άγχος γιατί σας ξέρω, είστε ναι, εντάξει, παιδιά που σας ξέρω. Καλά, ναι, ναι. Εντάξει, μακάρι να υπάρχουν κι άλλες τέτοιες εμπειρίες. Αυτό, πιστεύω. Πώς σου φάνηκαμε οργανωμένοι, είμαστε καλύτεροι. Ναι, μια χαρά. Μας τιμάει αυτό. Μας τιμάει, ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ και ελπίζουμε στο μέλλον να επανέλθουμε με ακόμη πιο καλές συνθήκες. Ναι. Δηλαδή με πιο, να έχουμε καλύτερο εξοπλισμό. Και φυσικά με guests τα οποία θα είναι λίγο δυνατά. Όσο και του Ανδρέα. Λοιπόν. Παρ' όλα αυτά, μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Όλο και κάτι θα ανεβάσουμε. Όλο και κάτι. Θα ανεβάζουμε μια φορά την εβδομάδα. Να σημειωθεί αυτό. Αυτό είναι ο στόχος μας. Λοιπόν, κάντε, αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe. Τα Instagram τόσο του Ανδρέα όσο και των καμεραμάν του Αλέξου Μερεντίτη που είναι και τις δύο μέρες εδώ. Αλλά και του Μάρκο Τσπαθάρη που ήταν μόνο εδώ. Που θα του πάρουμε και συνέντευξη να σημειωθεί αργότερα. Πάρουμε και συνέντευξη στο μέλλον. Όσο και τα δικά μας, αλλά και τη σελίδα μας, και τη σελίδα μας, βετεράν μπορεί και όχι, θα είναι στην περιγραφή. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από μένα τον Γιώργο. Από μένα τον Βαγγέλη. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια και να έχετε μια όμορφη Κυριακή, γιατί το βίντεο θα ανέβει Κυριακή. Γεια σας. Γεια σας.